Ένα από τα βασικά ζητήματα που μπαίνουν πλέον επιτακτικά είναι εάν και εφόσον πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι. Δηλαδή δεν γίνεται. Κατά τη γνώμη μου και ο τελευταίος αφελής Έλληνας έχει καταλάβει ότι μέσα στην Ευρωζώνη δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανάσα. Μας το λένε επισήμως. Η κεντρική προπαγάνδα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι η εξής. Μα δεν λάβαμε εντολή, σου λένε όλοι έτσι με μια φωνή. Δεν λάβαμε εντολή να βγάλουμε την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε ή έστω να συμβιβαστούμε με αυτά τα προαπαιτούμενα. Μα ρε φίλε μου, το αφήγημά σου, να θυμηθούμε και έτσι τις ωραίες φράσεις αυτές, τις κουλτουραίες φράσεις έτσι, της λεγόμενης αρανιωτικής αριστεράς, το αφήγημά σου ήταν ότι θα μας λύσεις τα προβλήματα ή έστω όχι τα προβλήματα, εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν μπορούσες να δώσεις μια ανάσα σε αυτόν τον κοσμάκι εντός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το αφήγημά σου ήταν ψεύτικο. Ή να το πούμε έτσι, γιατί δεν θέλω να το πω ψεύτικο με την έννοια ότι προκαθορίζω προθέσεις, δηλαδή ότι ήταν συνειδητοί ψεύτες και μας κοροϊδέψανε. Βεβαίως μας το είπε ο κύριος Γλέζος και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη για την εξαπάτηση του λαού, που ήταν η πιο τιμία τοποθέτηση που έχω ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως δέχτηκε τα γνωστά πειρά όλης αυτής της βρωμιάς, το βόθρο ας πούμε, που έχει ο κομματικός μηχανισμός και το συντηρεί μόνο και μόνο για να μπορεί να τα βγάζει πέρα σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Ωραία. Εγώ δεν το παίρνω. Εγώ λέω έτσι πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και τώρα τι μας λέτε κατόπιν εορτής? Ότι ούτε καν αυτά δεν μπορούν να γίνουν μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό δηλαδή που αναλύαμε εμείς μήνες τώρα. Όχι μήνες, χρόνια. Δηλαδή ότι εντός της Ευρωζώνης υπό αυτό το αρχιτεκτονικό καθεστώς δεν υπάρχει κανένας είδους ούτε ανάσα να πάρεις. Όχι να σε βοηθήσουν κάπως τέλος πάντων να σταματήσει η επίθεση, ούτε ανάσα. Ούτε ανάσα. Και η απάντηση ποια είναι? Υπάρχει ένα ερώτημα, Δημήτρη, εδώ που εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον πρόστιχο. Μια κυβέρνηση η οποία υπόσχεται στον ελληνικό λαό ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις σε σχέση με την απέτηση του ελληνικού λαού να ξεφορτωθεί το μνημόνιο και τα συνεπακόλουθά του. Ναι. Ο Τσίπρας έλεγε ότι εντάξει, εγώ θα το κάνω αυτό μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Και έρχεται τώρα και λέει. Χωρίς ρήξη. Ναι, και μάλιστα χωρίς ρήξη. Και έρχεται τώρα και λέει ότι η δέσμευση που έχω από τον ελληνικό λαό είναι να μην έρθω σε ρήξη και να μην βγω από την Ευρωζώνη. Από πού προκύπτει τέτοια δέσμευση? Αυτό το έλεγε ο ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό ψήφισε να τελειώσει. Του έταζε. Με τα μνημόνια. Του έταζε ότι μα θα λύξω το πρόβλημα. Ακριβώς. Θα λήξω το ζήτημα των μνημονίων εντός Ευρωζώνης. Άκουγε και εμάς ότι εντάξει ρε Μάικα, δεν πρόκειται να λήξει απολύτως τίποτα, γιατί η Ευρωζώνη είναι τέτοια και είναι δομημένη με δύο τρόπο, ώστε δεν σου επιτρέπει κανένας είδους έστω και ανακούφισης στοιχειωδών προβλημάτων της κοινωνίας και της οικονομίας. Και ερχόταν ο κύριος Τσίπρας και τον παραμύθιαζε, ακριβώς λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να λύσω το πρόβλημα του μνημονίου εντός Ευρωζώνης. Και σήμερα που δεν μπορεί να το λύσει, που βγαίνει ο κύριος Κλάους Ρίγκλινγκ, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ο οποίος είναι αυτός που μας έχει δανείσει, και μας λέει ότι η παράταση της δανειακής είναι νοητή, γιατί μόνο η δανειακή έχει ημερομηνία λήξης. Το μνημόνιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Και άρα δεν χρειαζόταν παράταση. Είναι αυτονόητο η συνέχεια του μνημονίου. Αυτονόητη. Λοιπόν, και βεβαίως αποδεικνύεται ότι δεν τους επιτρέπουν ούτε καν να εμφανίσουν τα νομοσχέδια που θέλουν να κατεβάσουν τώρα, που αφορά την απελευθέρωση των πληστηριασμών, γιατί έτσι πρέπει να είναι, και έχει κατοδώσει και ανοησίες, απελευθέρωση των πληστηριασμών υπέρ των τραπεζών, χτύπημα του κοσμάκι και μεγαλύτερος εκβιασμός στον κοσμάκι για να μπορέσουν να εισπράξουν ή να το αρπάξουν την περιουσία προς όφελος της εφορίας και μια σειρά άλλα πράγματα, δεν τους επιτρέπουν ούτε καν να εμφανίσουν τα νομοσχέδια αυτά ως δική τους επιλογή, δηλαδή ως εγχώρια επιλογή της κυβέρνησης. Πρέπει να τα πάνε ανοιχτά στο Eurogroup, να πάρουν τη σφραγίδα από το Eurogroup και μετά να τα κατεβάσουν στην Ελληνική Βουλή. Να φανεί και στον τελευταίο αφελή Έλληνα το ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Και σε αυτή τη χώρα το κάνει κουμάντο το Eurogroup, δηλαδή οι Ευρωπαίοι απεικιοκράτες. Δεν τους επιτρέπουν ούτε καν, πώς θα το πούμε ρε παιδί μου, να κρατήσουν το Θεαθήνε. Λοιπόν, και τώρα τι μας λένε αυτοί? Μα δεν πήρα εντολή να φύγω από την Ευρωζώνη. Όχι φίλε μου, πήρες εντολή να ξεμπερδέψουμε τα μνημόνια. Ακριβώς. Και ήταν αυτός που έλεγε όχι πάση θυσία ευρώ. Αυτό δεν έλεγε?
ότι δεν θα σε θυσιάσουμε την Ελλάδα για το ευρώ. Βεβαίως ο κ. Βαρουφάκης μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από το ευρώ, ακόμη και αν θυσιαστεί η Ελλάδα. Διότι όπως μας είχε πει, λέει και άλλα φοβερά ψέματα, όπως για παράδειγμα λέει, μας λέει και επαναλαμβάνει, δεν ξέρω και εγώ που το βρήκε αυτό το πράγμα, ότι καμία άλλη στο χώρα στον κόσμο δεν έχει, δεν έχει πληρώσει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, οπότε δεν θα είναι πρώτη Ελλάδα. Μισό λεπτό, γιατί ποιος είναι αυτός που λέει τι εκ μέρους του ελληνικού λαού? Το πρώτο είναι ψεύτης. Και είναι ψεύτης είτε από άγνοια είτε συνειδητά. Όλες οι χώρες που έχουν χρεοκοπήσει στα χέρια του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ δεν πλήρωσαν τα χρέη του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Και μετά είχαν κυβερνήσεις δηλαδή που πραγματικά υπεράσπιστηκαν τη χώρα. Η Αργεντινή δεν πλήρωσε τα χέρια του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Μην πάμε τώρα και λέμε βλακίες, σαν το 10 που μας έλεγε τις ηλιθιότητες με το email ότι 8 δισεκατομμύρια πήγανε σε μισθούς και συντάξεις. Δεύτερο, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ προκειμένου να διασώσει το τράπεζες και να ενισχύσει το καθεστώς αποικιοκρατίας των μνημονίων, μας έδωσε πολύ περισσότερα δάνεια στην Ελλάδα από ό,τι προέβλεπε το καταστατικό του. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια? Είναι αλήθεια. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτό παραβιάζει το κατσατικό του για να με φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των δανειστών, και εγώ δεν μπορώ, και εγώ δεν μπορώ να το πω, εντάξει, εσύ το έκανες, γεύσου το τώρα. Δική σου επιλογή είναι, εγώ γιατί να πεθαίνω? Και όποιος λέει ότι θα έχουμε να κάνουμε με τον υπόλοιπο κόσμο μαζί μας, wow, δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Διότι πάρα πολλές χώρες έχουν αντιταχθεί σε αυτή την πολιτική, έχουν αποτρέψει και ή ανατρέψει και αυτές τις πολιτικές. Να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το κίνημα της Καθαγέννησης πίσω στο 1985, όταν 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής είπαν στον ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντος. Εντάξει, δυστυχώς δεν ήταν συνεπείς μέχρι τέλους και δέχτηκαν συμβιβασμό από τις ΗΠΑ με το σχέδιο Μπέικερ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν στράφηκαν όλες οι χώρες εναντίον τους. Καθε άλλο. Όπως και τώρα. Μην ακούτε αυτές τις μπαρουφολογίες. Δηλαδή, είναι πραγματικά, δεν αξίζει τον κόπο καν να ασχολείσαι. Μία, δεν υπάρχει ούτε μία στις τρεις λέξεις που να είναι αλήθεια από αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκης. Είναι εντυπωσιακό το πόσα ψέματα λέει. Είναι από αυτές τις καταστάσεις όπου πραγματικά μένεις άναυδος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα το αληθινό σε αυτό που λέει. Τίποτα. Και δεν ξέρω αν είναι ψεύτης εξεθισμού ή εκθέσεως ή εκφύσεως. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να διακρίνω. Γι' αυτό και ζήτησα συγγνώμη από τον κύριο Γεωργιάδη. Πίστευα ότι μεγαλύτερος ψεύτης και μπαρουφολόγος από αυτόν δεν υπήρχε μέχρι που ήρθε ο Βαρουφάκης. Και πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Και το ίδιο πράγμα έλεγα για τον Παπακοσταντίνου. Έλεγα, ρε παιδί μου, χειρότερος από αυτόν δεν μπορεί να υπάρχει. Και μετά είδαμε τον Βενιζέλο. Και τραγαθήκαμε. Θα μου πεις, τον ξέραμε και από νωρίς, αλλά αυτός ξεπέρασε κάθε όριο. Λέγαμε, χειρότερος από αυτόν δεν μπορεί να υπάρχει μέχρι που ήρθε ο Στουρνάρας. Και τρελαίνει, Παναγία μου σώσει. Και λέμε, δεν μπορεί, Στουρνάρας είναι αυτός. Ποιος θα τον ξεπεράσει? Και μετά ήρθε και ο Χαρδόβελης. Και λες, ρε παιδί μου, τι είναι τούτη? Και μετά έρχεται ο Βαρουφάκης και λες, Παναγιά μου, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ειλικρινά, εάν υπήρχε ευνομούμενη πολιτεία στην Ελλάδα, αυτόν τον τύπο μόνο για τα ψέματα που έχει πει στις 35 συνεντεύξεις που έχει δώσει ως υπουργός, θα έπρεπε να τον είχαν κλείσει ισόβια. Συσσωρευτικά οι ποινές. Γιατί τέλος πάντων δεν είναι άτομο. Εκφράζει υποτίθεται θεσμό, δηλαδή κυβέρνηση και τα λοιπά, μιλάει επώνυμα. Έπρεπε να τον είχαν κλείσει ισόβια, συσσωρευτικά για τα ψέματα που έχει πει. Και δεν προλαβαίνεις 35 συνεντεύξεις, δηλαδή 3 την ημέρα. Δηλαδή, τι κάνει την υπόλοιπη μέρα? Δεν ξέρω δηλαδή. Τα κάνουν άλλοι για αυτόν. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό το πράγμα, γιατί εδώ πέρα κοστίζει ζωές, ανθρώπινες ζωές όλη αυτή η ιστορία, δεν είναι απλή η ιστορία. Ας μας βγει τουλάχιστον να μας πει τι να πρωτοθυμηθούμε. Να θυμηθούμε τη δημιουργική ασάφεια που μας το έπαιζε μάγκας. Στην ουσία είναι η θεωρία ότι τους πιάσαμε κουτόφραγκους. Ότι αυτοί είναι κουτόφραγοι και εμείς τους την πέσαμε
και τους τουμπάραμε βάζοντας τη δημιουργική ασάφεια. Και μετά ξεσηκώθηκε ο Σόιμπλε, τους πλέει ένα πολύ απειλητικό μήνυμα και αναγκάστηκε επίσημα το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει ανακοίνωση και να πάρει πίσω τη δημιουργική ασάφεια, χρεώνοντάς την στα δημοσιεύματα του τύπου. Ενώ ήταν ο ίδιος ο υπουργός που το είπε. Δείτε την ανακοίνωση. Είναι φοβερό. Τέτοια ξεφτύλα. Για να βγει επίσημο το Υπουργείο απέναντι σε αυτούς, όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα ασάφειας, δημιουργικής κτλ. Δεν μας ζήτησαν οι άλλες κυβερνήσεις να υπάρχει αυτή η ασάφεια για να περάσει από τα κοινοβούλια τους, όπως έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης. Τέτοια ξεφτύλα μας έκανα. Ρεντίκολο. Κατάλαβες. Και να ήταν και μάγκας, πάει στο διάλογο. Δηλαδή να πεις και το είπα. Και όποιος γουστάρει να έρθει να μου πει ότι λέω ψέματα. Να το καταλάβω. Από τους πιάσαμε κουτόφραγκους αυτούς, ποιος βλάκας Έλληνας πρέπει να το πιστεύει αυτό? Ούτε καν Σιριζέος, που είναι πιο χαμηλά από το βλάκας Έλληνας. Λοιπόν, έλεος παιδιά, τους πιάσαμε τους κουτόφραγκους. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και το άρθρο του Κατούγκαλου, έτσι, αυτό λέει εν πωλής. Κοιτάξτε, ο κύριος Κατρούγκαλος αποδείχτηκε επιρρεπής στην παραδοσιακή πολιτική ενάθληση που λέγεται κυβίστησης. Ούτε κομμανένση τέτοια. Λοιπόν, για να μπορούσε κάλλιστα κάποιος να το απαντάει αποκλειστικά με τα δικά του κείμενα. Είναι ντροπή και μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος με ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γράψει, βιβλία, κείμενα, άθρα κτλ. Εγώ του αφιερώνω ειλικρινά για όλα αυτά που λέει τώρα. Του αφιερώνω την απάντηση που είχε δώσει στο Μανιτάκη όταν έλεγε ο Μανιτάκης αυτά που μας λέει σήμερα ο Κατρούγκαλος. Και βγήκε ο Κατρούγκαλος και το απάντησε. Εγώ του το αφιερώνω αυτό το άθρο. Τέτοια ξεφτύλα πραγματικά είναι σπάνια. Γι' αυτό λέω, τους άλλους τους ήξερες τι ήτανε. Τούτη εδώ, Παναγία μου. Όπως έλεγε και ένας νεαρός, θυμάμαι τώρα στη συνέλευση που είχα στην ανοιχτή συγκέντρωση που έκανε το ΕΠΑΜ, λέει, για τους άλλους τους ξέραμε. Οι αριστεροί είναι πουνιρούλιδες. Όντως, πραγματικά. Δεν είναι πουνιρούλιδες, είναι εκφύσεως απατεώνες. Ειδικά όταν είναι για νομή εξουσίας. Και είναι φυσιολογικό, διότι πρόκειται για κόμματα που δεν έχουν καμία σχέση με το ιστορικό λίκνο, αν θέλετε, του κινήματος. Το ιστορικό λίκνο στην Ελλάδα του κινήματος είναι ταυτισμένο με τους αγώνες για την εθνική απελευθέρωση της Ελλάδας. Ταυτισμένο με τη δημοκρατία και τους κοινωνικούς αγώνες που θέλανε ελεύθερη και κυρίαρχη Ελλάδα. Που το λέγανε με μια λέξη, λαοκρατία. Επινόηση, παρακαλώ, του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Και όχι κανένας σκοτεινού κομμουνιστή. Του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, προσωπικού φίλου του Παναγιώτου Καλελόπουλου, φιλόσοφος ο ίδιος, αν και πέρασε μακρόνισο, προέρχεται από συντηρητικά στρώματα δηλαδή, ο άνθρωπος ζει ακόμη. Ορθότατη κατά την ταπεινή μου αντίληψη, γιατί η δημοκρατία είναι το κλείδι. Έχει ταυτιστεί. Όχι, πέρα το ότι έχει ταυτιστεί με αυτό. Με τον κοινοβουλευτισμό, με τον κοινοβουλευτισμό που είναι δημοκρατία, αλλά και ως λέξη, ετυμολογικά. Είναι το κράτος του Δήμου. Δηλαδή, ναι, ο Δήμος υπήρχε στην αρχαιότητα, δεν αφορά το έτσι. Ακριβώς. Όταν εκφεύγεις από τα γεωγραφικά όρια ενός Δήμου και πας σε ένα εθνικό κράτος, θα πρέπει να αναζητήσεις μια καινούργια λέξη. Σωστό. Και είναι πολύ σωστή αυτή η λέξη που επινοήθηκε. Την επινοήθηκε και την λαξάρισε και την υποστήριξε με ένα κείμενο το 1943 ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, βαριά κατοχή δηλαδή. Έτσι, που δεν είχε καμία σχέση με σοσιαλισμούς, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, αν και την εποχή εκείνη το σοσιαλιστίζιν, ξέρω πώς να το πούμε αυτό, ήταν ένα στοιχείο της ιδεολογικού του πολιτικού λόγου όλων. Ακόμα και του Παπανδρέου. Όχι μόνο του Παπανδρέου. Εδώ ήταν. Του Παπανδρέου του Γέρου. Ναι. Εδώ ήταν του Ξενοφόντου του Ζαλώτα. Που δίδασκε τότε στο Πανεπιστήμιο και δίδασκε το πόσο ο καπιταλισμός μετατρέπει τον σοσιαλισμό. Βέβαια, ο τρόπος που το έβαζε προσυδίαζε στο εθνικοσοσιαλιστικό ιδεώδες. Αλλά τέλος πάντων, λέμε όλοι. Μάλιστα, υπάρχουν διηγήσεις από τις παρέες του Κωνσταντίνου Τσάτσου και όλα αυτά με το πράγμα της εποχής εκείνης, όπου όλοι είχαν αποδεχτεί τον σοσιαλισμό σαν ένα στοιχείο προόδου, το οποίο πραγματικά έπρεπε να το προσβλέπεις αυτόν, φεύγοντας από την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
όπως την καταλάβαινε ο καθένας εκείνη την εποχή. Άλλες εποχές όμως, άλλος τρόπος που τα κατανοούσαμε. Και λέω, πώς είναι δυνατόν αυτή την αριστερά να την αντιμετωπίσουμε ως αριστερά? Βεβαίως το πώς προσδιορίζεται μια αριστερά, δικό της θέμα. Έτσι, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και η διαχωριστική γραμμή ξαναμπαίνει πάλι εκεί που πραγματικά την όρθωσε το λαϊκό κίνημα. Οι δυνάμεις εκείνες που παλεύουν για εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία και εκείνες που είναι εθελόδουλες ή ενδοτικές. Γιατί όπως έλεγε ο Δημήτρης Ογλινός, έλεγε υποτέλεια και πατριωτισμός δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται. Και αυτό το λέγε ο Δημήτρης Ογλινός μέσα στην κατοχή. Και προσέξτε, ο Δημήτρης Ογλινός και ο οποίος έχει το ανάστημα, ας αναμητρηθεί μαζί του. Ας βγει κανένα ρεμπεσκές της αριστεράς σήμερα να κάνει κριτική στο Δημήτρη Ογλινό. Γιατί δεν το κάνετε? Δεν είχε αντιληφθεί, λέει, προφανώς το διεθνιστικό χαρακτήρα της αριστεράς, ο Ογλινός. Ενώ οι άλλοι το έχουν αντιληφθεί βεβαίως. Ειδικά όταν είναι να πάρουν κονδύλια από το κράτος ή την Ευρώπη. Αυτά λέγανε τότε. Και βέβαια σήμερα είναι ευρωπαϊστέ. Όπως λέμε ληστέ και όλα τα ιστέ. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι να καταλάβουμε και θα πρέπει να μας αποδείξετε γιατί πρέπει να παραμείνουμε εμείς στο ευρώ. Για ποιο λόγο? Για να πεθάνουν ακόμη περισσότεροι? Να δούμε τα χειρότερα? Να δούμε τα ραπανάκια ανάποδα? Για ποιο λόγο? Το επιχείρημα που λέει ότι θα πηγαίνουμε στην νεολιθική εποχή μπορεί να το εκφέρει μόνο ένας νεάντερθαλ, όχι κανένας άλλος. Δεν μας αφορά. Διότι στη ζωή και στην κοινωνία και στην οικονομία δεν υπάρχουν μονόδρομοι, δεν υπήρξαν ποτέ μονόδρομοι. Αλλά πολύ περισσότερο τώρα. Πολλοί ρωτάνε τι θα μπορούσε να γίνει για να φύγουμε ή αν έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε αυτή τη στιγμή. Και βέβαια έχουμε τη δυνατότητα. Βεβαίως έχουμε χάσει πάρα πολλά σε εισόδημα, υποδομές, επίπεδο επενδύσεων κτλ. Ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους αργεί αυτή τη στιγμή. Ένας στους δύο. Και δεν εννοώ μόνο τους ανέργους. Εννοώ και τους εργαζόμενους που είναι με μερική απασχόληση, έχουν εκτιναχθεί στο 16% της απασχόλησης. Έτσι. Και το κομμάτι εκείνο της εργασίας, το οποίο έχει αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, διότι πάνω από ένα ή δύο χρόνια άνεργοι, δεν σταματάνε πλέον την αναζήτηση εργασίας. Δεν υπάρχει. Ειδικά στις κρίσιμες ηλικίες των 45-50 και πάνω. Ένα στους δύο λοιπόν Έλληνες αργεί. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα που έχουμε σήμερα στην ελληνική οικονομία. Και άρα πώς το αντιμετωπίζεις? Η βασική φιλοσοφία ανάκαμψης σε μια οικονομία είναι το εξής απλό πράγμα. Πρέπει οπωσδήποτε τα λαϊκά στρώματα, ακόμη και αυτοί που αργούν, δηλαδή έχουν τεθεί στο περιθώριο της αγοράς, έτσι, πρέπει πάση θυσία να αποκτήσουν αγοραστική δύναμη. Εάν δεν αποκτήσουν αγοραστική δύναμη, δεν μπορεί να σηκωθεί στα πόδια της οικονομία. Δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ο οικονομικός κύκλος με τέτοιους όρους ώστε να μπορούμε να μπούμε σε ανάκαμψη, άνθηση κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία αυτή? Α πούμε μερικές σκέψεις. Παράδειγμα, μιλάμε για μέτρα αύριο το πρωί, αν το θελήσουμε. Πρώτον, το να μπούμε σε εθνικό νόμισμα δεν είναι υπόθεση ενός Σαββατοκύριακου ή το αποφασίσαμε τώρα για να μπούμε τη Δευτέρα. Όχι. Θέλουμε τουλάχιστον 8 μήνες. 6 εάν το δώσουμε να μας το εκδώσουν έξω και μας το παραδώσουν. 2 εταιρείες στον κόσμο με μία βασική χημική βιομηχανία για να παράγει το χρώμα και την ποιότητα υφάσματος που χρησιμοποιείται για τα χαρτονίσματα. Γιατί είναι όντως ένα ιδιαίτερο, δεν είναι χαρτί, είναι ένα είδος πλεκτού αυτό που διαμορφώνεται, που μόνο μία εταιρεία στον κόσμο το φτιάχνει, τις παραλλαγές του δηλαδή, ή τυπό. Δεν είναι τυχαίο. Αν δώσουμε λοιπόν σε κάποια από τις εταιρείες που παράγει έτοιμο χαρτονόμισμα και είναι πολυεθνικές, η Ντελαρού είναι, μία και άλλη μία είναι, δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο είναι το όνομά της. Αν δώσουμε παραγγελία, σε 6 μήνες μας παραδίδει τα έτοιμα τα χαρτονόμισματα. Αφού λοιπόν έχει ανακαλύψει
την πηγή του χαρτού, τα συστήματα ασφάλειας, το κατάλληλο, το κατάλληλο, τα κατάλληλα μελάνια, όπως επίσης και φυσικά τα τατογραφήματα, όλα αυτά που χρειάζονται για να φτιαχτούν. Άρα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι εκεί, το θέμα μας τι κάνουμε μέχρι τότε. Ρωτήσω κάτι, έχουμε εικόνα τι συμβαίνει σήμερα στα εσωτερικά του νόμου νομοθετικοποίηση, δηλαδή? Όχι, δεν έχουμε εικόνα. Ξέρουμε ότι εκεί τυπώνονται μερικά χαρτονομίσματα του ευρώ. Αλλά αυτά τα χαρτονομίσματα του ευρώ. Άρα τα μηχανήματα τα εκτυπωτικά υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως, τουλάχιστον έχουμε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό μας ευνοεί το να βάλουμε μπρος. Αλλά πρέπει να κάνουμε την κατάλληλη παραγγελία του χαρτιού που δεν το έχουμε. Έτσι. Ενδεχομένως, εάν πάρεις το νομισματοκοπείο και βρεις απόθεμα χαρτιού για ευρώ, θα τυπώσεις όλα τα ευρώ που μπορείς. Και το λέω ανοιχτά, ρε κερατάδες, και ας βγει ο Ντράγκη να με καταγγείλει. Σαν κυβέρνηση, ειλικρινά, θα βάλω μπρος στις μηχανές και θα τυπώσω όσα ευρώ μπορώ. Όσα ευρώ μπορώ, γιατί μέχρι να μπει σε εθνικό νόμισμα, έτσι, θα χρειαστώ προς την νομισματική κυκλοφορία. Την οποία δεν την έχω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Ντράγκη πρέπει να έχει το δικαίωμα να τυπώνει 3 εκατομμύρια out of the blue, δηλαδή καθαρά από το τίποτα, και να διοχετεύονται διαμέσου τραπεζών και να μετατρέπεται σε χρέος είτε νοικοκυριών είτε επιχειρήσεων είτε κρατών, και να μην μπορεί το κράτος αυτή τη στιγμή να τυπώσει χαρτονόμισμα ή να μπορέσει να εκδώσει έστω με ηλεκτρονικό τρόπο το χρήμα, ώστε να διοχετεύσει τα λαϊκά στρώματα για να ανέβει ο τζίρος. Για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, για την αγορά συνολικά. Τι μπορείς να κάνεις? Πες, ας πούμε, ότι δεν προλαβαίνεις να. Δεν βρίσκεις τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορεί να τυπώσεις το επιπλέον χαρτονόμισμα στο νομισματοκοπείο. Τι κάνεις? Κάτι πολύ απλό. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι στα 3 εκατομμύρια αυτοί οι Έλληνες είναι κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας. 3 εκατομμύρια. Τα επίσημα στοιχεία. Τι κάνεις? Ανοίγεις λογαριασμούς σε όλους. Το κράτος ανοίγει λογαριασμούς σε όλους. Ταμιευτηρίου λογαριασμούς. Και πιστώνει τους λογαριασμούς αυτούς με το ποσό που τους ανεβάζει στο κατόφλι της φτώχειας. Πόσο είναι αυτό? Σύμφωνα με τη στατιστική, είναι περίπου στα 5 χιλιάρικα ετήσιο εισόδημα. Κατάτομο. Πιστώνω τα 5 χιλιάρικα σε όλα τα άτομα αυτά. Αυτό ισοδυναμεί με 15 δισεκατομμύρια συνολικά πάνω κάτω, αν θεωρήσουμε ότι όλοι έχουν μηδενικό εισόδημα, που δεν είναι έτσι, αλλά λέμε χοντρικά για να καταλάβουμε, 15 δισεκατομμύρια τα οποία τα δίνει το κράτος, τα πιστώνει το κράτος. Αυτό αναγκαστικά δημιουργεί μια τάση προς έλλειμμα. Γιατί λέω τάση προς έλλειμμα? Γιατί βεβαίως δεν πρόκειται να αφήσουμε το κράτος έτσι και τις δαπάνες έτσι. Πρώτον, θα καταργηθούν όλες οι πολιτικές δαπάνες στο κράτος. Όλες οι δαπάνες που αφορούν υπουργεία, υπουργούς, γραμματείς και φαρισαίους, συμβούλους κτλ. Οι υπουργοί, όπως και οι αναπληρωτές τους, οφείλουν να αμείβονται όσο ο βασικός μισθός του ενός εργαζόμενου. Αλλιώς να μην αναλαμβάνουν ποτέ. Βεβαίως να καλύψουμε και τα έξοδα τους. Δεν λέμε ότι ρε παιδί μου θα ταξιδεύεις και θα τα περιβάζεις από την τσέπη σου. Λοιπόν, στις πολιτικές θέσεις πρέπει να ισχύει αυτό το πράγμα. Όπως επίσης να μην επιτρέπεται η πρόσληψη κανενός εκτός από το μηχανισμό που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση αυτή τη στιγμή. Οποιονδήποτε σύμβουλο θελήσεις, υπάρχουν δύο δρόμοι. Τα πανεπιστήμια, το επιστημονικό δυναμικό δηλαδή της χώρας, εντός και εκτός πανεπιστημίου, και οι φορείς της κοινωνίας. Και μάλιστα να είσαι υποχρεωμένος να τους χρησιμοποιήσεις ώστε να μπει στη διαχείριση αυτός ο κόσμος. Αυτό μειώνει σοβαρά τα κόστη λειτουργίας του δημόσιου τομέα, ειδικά της δημόσιας διοίκησης, όπως επίσης να ακύρωση όλων των εξωτερικών εργασιών. Δηλαδή, οτιδήποτε το ελληνικό κράτος δίνει ως προμήθεια προς τα έξω. Αυτά από μόνα τους εξασφαλίζουν τα 15 δισεκατομμύρια. Αλλά λέω εγώ δεν τα εξασφαλίζουν, παιδί μου, και είναι έλλειμμα. Πολύ ωραία. Να συμπληρώσω κάτι. Καταρχήν, εξασφαλίζονται γιατί η πρώτη κίνηση του ενός τέτοιου ελληνικού κράτους, απελευθερωμένου ελληνικού κράτους, είναι να αρνηθεί το χρέος. Το χρέος. Ναι, αλλά δεν το έχουμε τα λεφτά αυτά.
Με καταλαβαίνεις τι λέω. Τα λεφτά αυτά που πληρώνουν στο χρέος δεν τα έχουν. Ναι, τα δανειζόμαστε. Δηλαδή φέτος έχουμε να αποπληρώσουμε, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το τέλος του χρόνου γύρω στα 30 δις. Ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή μάνι εξοικονομούμε αυτά. Εξοικονομούμε. Παίρνουμε τα 15 δισεκατομμύρια, τα οποία τα κόβουμε εμείς, δίνουμε εντολή στις τράπεζες με το ηλεκτρονικό. Αφού βεβαίως καταργήσουμε αυτή την τράπεζα. Την Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς την καταργούμε, είναι πολύ εύκολο. Με μια νομοθετική ρύθμιση που καταργεί τους ιδιωτικούς νόμους της Τράπεζας της Ελλάδος. Και στη θέση της δημιουργείται ένα κρατικό ίδρυμα, το οποίο λέγεται, μπορεί να λέγεται ξανά Τράπεζα της Ελλάδος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι κρατικό ίδρυμα πλέον. Και ρυθμίζει την νομισματική κυκλοφορία προς όφελο και την εποπτεία των τραπεζών, προς όφελο του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος. Από εκεί και πέρα τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, τα 15 δισεκατομμύρια αυτά δίνονται στον κοσμάκι και μάλιστα στα πιο αδύναμα και φτωχοποιημένα στρώματα. Πρώτον, απαλλάσσονται τα στρώματα αυτά, έχουμε μια σειρά κοινωνικές συνέπειες. Πρώτον, δεν θα είναι υποχρεωμένα να σέρνονται στα συσίτια και σε οποιαδήποτε φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη. Κόβονται αυτά. Δεύτερον, αυτό το εισόδημα έχει συντελεστεί πολλαπλασιαστεί, να το πούμε έτσι, 4. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που παίρνουν στα χέρια τους αυτά τα στρώματα, δημιουργεί 400 ευρώ εισόδημα για την οικονομία στο σύνολό του. Διότι τζιράρονται. Ακριβώς. Γυρίζουν. Γιατί γυρίζουν? Γιατί τα στρώματα αυτά έχουν βασικές, θεμελιώδεις ανάγκες. Πάνε δηλαδή σε δαπάνες θεμελιώδεις, βασικές, οι οποίες βεβαίως, από τις οποίες βασίζεται η μικρή και μεσαία επιχείρηση και κυρίως η εγχώρια παραγωγή. Γι' αυτό έχει μεγάλο πολλαπλασιαστεί αυτή η δαπάνη. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνεις την μικρή και μεσαία επιχείρηση. Όμως τις δημιουργείς τζίρο. Και έτσι με αυτόν τον τζίρο μπορεί και να δώσει αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα, θα φροντίσει το κράτος να δώσει, δεν την αφήσουμε στην επιλογή της, και ταυτόχρονα να προσλάβει και κόσμο για να μπορέσει να αποφέρει. Αυτό το δημιουργηθόν εισόδημα, ξέρετε σε πόσες θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύει? Κατελάχιστο σε 120.000 θέσεις εργασίας. Το εισόδημα που δημιουργεί, το εισόδημα που θα δώσουμε. Εάν το πάρουμε με τους διμηνούς συντελεστές ΦΠΑ, εντάξει, το κράτος την επόμενη χρονιά θα πάρει πολύ περισσότερα από το έλλειμμα που δημιουργεί αυτή τη χρονιά από τα φορολογικά έσοδα. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Φυσικά ταυτόχρονα θα φροντίσουμε να τσακίσουμε τα καρτέλ στην αγορά. Και πώς τσακίζονται τα καρτέλ στην αγορά? Με δύο τρόπους. Πρώτον, εφαρμόζει πολιτική περιορισμού της εξόδου κεφαλαίων. Δηλαδή οικονομικά σύνορα, ελέγχει τα οικονομικά σου σύνορα. Αυτό που είχαμε πάντοτε και μας το κατήργησε η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή. Και το δεύτερο, βάζεις ένα μπάστακα στις αλυσίδες και στις πολυεθνικές, έναν μπάστακα στο ταμείο τους. Λέγεται επίτροπος. Και αντί οι επίτροποι να αλλάζουν τα φώτα στη δημόσια διοίκηση, θα μπουν κρατική επίτροπη στα ταμεία των μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών δηλαδή και αλυσίδων. Γιατί γίνεται εκεί? Για να ελέγχουν την τιμολόγηση, τις ενδοομιλικές συναλλαγές, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθούν, όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίες. Λοιπόν, και ταυτόχρονα τον τρόπο να μην χάνετε το ρευστοπούλι που εισπράττουν από την αγορά. Να μην εξαφανίζεται δηλαδή. Την ίδια ώρα μπαίνουν αυστηροί κανόνες ώστε να μπορούν να βοηθήσει στη μικρή και μεσαία επιχείρηση να ανακάμψει και να μπει στην παραγωγή, ώστε να μπορέσει να έχει, να σηκώσει το βάρος, και στο τέλος αντιμετωπίζεις το πρόβλημα του εξωτερικού ισοζυγίου με τον εξάπλου τρόπο. Πρώτον, πέφτεις επάνω εκεί που πραγματικά έχεις εγχώρια παραγωγή και απαγορεύεις ρητά οτιδήποτε εισάγεται που έχει η εγχώρια παραγωγή, ώστε να μην το ανταγωνίζεται, και έτσι να μπορείς να κάνεις εισαγωγή αυτού του προϊόντος μόνο και εφόσον η εγχώρια σου παραγωγή έχει εξαντληθεί, ώστε να δοθεί και κίνητρο να την αναπτύξει ακόμη περισσότερο την εγχώρια παραγωγή. Και στις μεγάλες αναλλαστικές αγορές που οφείλεις, που έχεις να κάνεις, όπως για παράδειγμα τα καύσιμα, όπως για παράδειγμα είναι τα φάρμακα, κλείνεις διακρατικές συμφωνίες. Γιατί αυτό και κυρίως τα καύσιμα είναι ο κύριος όγκος που τραβάνε, πώς να το πούμε,
πώς να χρησιμοποιείται συνάλλαγμα για τις αυτές αγορές. Πώς μπορεί να κάνει, όπως αυτή τη στιγμή κάνουν κατά δεκάδες οι χώρες με αλληλόχρεους λογαριασμούς, όπου σταθεροποιείται ή διαπραγματεύεσαι μια συγκεκριμένη ισοτιμία ανάμεσα στο δικό σου νόμισμα και στο εθνικό νόμισμα της οικονομίας με τις οποίες έρχεται σε συνεννόηση και παίρνεις έτσι προϊόντα. Το κάνει η Τουρκία με τη Ρωσία. Το κάνει η Αίγυπτος με τη Ρωσία. Το έκανε η Κίνα με την Αργεντινή και με τη Βολιβία και με άλλες χώρες και με τη Χιλή, από ό,τι ξέρω τώρα, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Και με άλλες χώρες. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς? Επειδή είμαστε στην Ευρωζώνη. Και έτσι γλιτώνουμε το συνάλλαγμα. Και το τρίτο, εξαναγκάζεις τις πληρωμές για τον τουρισμό να γίνονται εντός Ελλάδος. Όποιος θέλει να έρθει εδώ τουρίστας ή να ενισχύσει τον τουριστικό κύκλωμα, θα γίνεται εντός Ελλάδος πληρωμή. Και τα συμβόλαια θα είναι εδώ. Οι πληρωμές εδώ, για να μπορέσει το συνάλλαγμα να μείνει εδώ και να μην εξαφανίζεται όπως εξαφανίζεται αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, τέρμα με το all inclusive τουρισμό. Επαναφορά των απαγορεύσεων καμποτάζ, επαναφορά το περιορισμού και της απαγόρευσης της μεγάλης κρουαζιέρας, αυτά τα θηρία που κυκλοφορούν στο Αιγαίο, που είναι καταστροφή και μόνο οπτική, αν θέλεις, να κατέβουν τα μεγέθη. Όσο μπορούμε περισσότερο να κατεβάσουμε τα μεγέθη, να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και το πολιτιστικό και το οικιστικό και το περιβαλλοντικό περιβάλλον του Αιγαίου, της χώρας μας. Να κατέβουν τα μεγέθη. Και ταυτόχρονα να μπορείς να κάνεις πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο χαμηλού κόστους την βιομηχανία στον τουριστική, ώστε να σου αποφέρει πραγματικά έσοδα. Με σχεδιασμό αντίστοιχο κτλ. Αυτά δεν θέλουν παραπάνω από ένα χρόνο για να εφαρμοστούν. Και ξεκινάς έτσι. Δίνεις λεφτά στον κοσμάκι. Έστω και αν δημιουργήσεις έλλειμμα στον προϋπολογισμό σου. Δηλαδή, όταν είχαμε έλλειμμα 32 ή 36 δις και όλα αυτά πηγαίνουν σε τράπεζες ή κλεφτοβαρόνους ή τα καλύτερα και πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς τα κερατιάτικα, γιατί δεν γίνεται μόνο μία χρονιά. Είναι δεκαετίες επί δεκαετιών. Λέμε, δίνω για να πάρω. Και πώς δίνω? Έστω και με ελληματικό τρόπο. Αφού θα τα ξοφλήσω την επόμενη χρονιά με τον τζίρο που θα δημιουργηθεί. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Από πού και σου πού θα καταστραφούμε? Όλοι αυτοί που λένε σου καταστραφούν έχουν υπόψη τους ότι ήδη θα κυβερνάνε τα πράγματα, είναι στα πράγματα. Και σου λέει ότι εγώ σαν εγώ είμαι πουλημένο το μάρι και θα καλύψω τις τράπεζες και την κλεπτοκρατία, είναι δυνατόν να μην καταστραφεί η οικονομία? Με αυτό το κριτήριο σου λένε θα γυρίσουμε στην νεολιθική εποχή. Και με δεδομένο ότι θα κρατηθούν τα δεδομένα, θα υπάρχουν τα πλαίσια, τα λεγόμενα κοινωνικά κεκτημένα. Άνοιγμα των αγορών, φιλελευθερωποίηση, άνοιγμα των οικονομικών συνόρων. Αν δε, γιατί να τα διατηρήσουμε αυτά? Δηλαδή, σε τι συνεισέφερε στο λαό ή στην οικονομία της χώρας? Μόνο στο καθεστώ τη κλεπτοκρατία, είτε σε ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, έχει προσφέρει. Τι έχει προσφέρει στο υπόλοιπο κόσμο, εκτός από την παρασιτικοποίηση της οικονομίας? Τα βάλουμε κάτω να δείτε πόσο εύκολο γίνεται. Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι και απευθυνόμενο στους ακροατές. Ξέρετε πόσο απλή η ιστορία είναι? Το ξέρετε ότι αυτό το πράγμα, το σχέδιο μπορεί και είναι και μελετιέται στις λεπτομέρειές του και ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι να το εφαρμόσουν? Όχι ο Βαρουφάκης. Οι άνθρωποι που ξέρουν πώς να μπαίνοντας στις κατάλληλες θέσεις να το εφαρμόσουν επακριβώς και μάλιστα με, πώς να το πούμε, χωρίς αναταράξεις. Αφήστε που όταν θα δηλώσεις bye bye χουίλα, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν μαζί σου οι Ευρωπαίοι. Θα πέφτει ένα ντόμινο στις τράπεζές τους και στις χρηματαγορές που θα ασχολούνται με αυτές και δεν πρόκειται να ασχοληθούν μαζί σου. Θα τρέχουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Βέβαια. Μετά αυτό θα ξεσπάσει σε κοινωνικό επίπεδο με μια φοβερή έκρηξη κοινωνική, όπου θα λέει γιατί εγώ πρέπει να πληρώσω αυτά από τα οποία απαλλάχθηκαν οι Έλληνες. Και εκεί θα κριθεί. Εάν ο Γερμανός είναι χάπατο και αποδεχτεί να τα φορτώσουν οι Γερμανοί τραπεζίτες και η γερμανική ολιγαρχία, εντάξει, είναι χάπατο.
Αλλά υπάρχει πιθανότητα ακόμη και ο Γερμανός να ξεσηκωθεί και να πει για μια στιγμή: εδώ τα πετάξαν από πάνω τους οι Έλληνες. Εγώ γιατί τα πληρώνω. Όπως και ο Γάλλος, όπως ο Πορτογάλος, όπως ο Ισπανός, ο Ιταλός. Αυτό φοβούνται. Αυτό φοβούνται. Γιατί διδάσκω τον κόσμο να σκέφτεται ως εξής. Και δυστυχώς αυτό είναι και πρόβλημα και της αριστερής πλατφόρμας. Ποιο είναι διδάσκω τον κόσμο? Ότι το θέμα της σύνταξης και του μισθού είναι ανώτερο της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Και δεν έτσι αντιλαμβάνεται ο Έλληνας ότι αν χάσει την εθνική του κυριαρχία δεν θα έχει ούτε μισθό, ούτε σύνταξη. Ούτε δουλειά, ούτε προοπτική. Ότι είναι κορυφαίο ζήτημα. Γι' αυτό και οι άλλοι, σε άλλες εποχές, δώσανε μάχες και αίμα για αυτή την ιστορία. Δεν δώσανε μάχες και αίμα για το μεροκάματο. Γιατί ξέρανε ότι το μεροκάματο συνδέεται οργανικά εκεί. Και ναι, μεν δώσανε μάχες και για το μεροκάματο, αλλά ξέρανε ότι αν δεν λύσουν το πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας, της λαοκρατίας που λέγαμε προηγουμένως, δώρο-άδωρο, αργά ή γρήγορα, ό,τι κατακτήσει και να κάνει, θα το πάρουν πίσω. Όπως φάνηκε και στην περίοδο και στα προηγούμενα χρόνια μετά τα πολεμικά. Εάν λοιπόν δεν δώσει μάχη εκεί, εάν δεν σηκώσει την παντιάρα για αυτό το ζήτημα, που είναι καταλυτικό και στο λέει και ο δανειστής σου. Στο λέει ο δανειστής σου. Το μνημόνιο έρχεται, παρέρχεται. Αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό και σε βάζω να αιτηθείς παράταση. Δηλαδή, τι κάνεις ακριβώς? Αιτήσε την κατάληψη της εθνικής κυριαρχίας και των ασυλιών του κράτους. Εσύ ο ίδιος. Άντε τώρα πήγαινε σε οποιοδήποτε δικαστήριο στον κόσμο να ζητήσεις άρνηση αυτής της ιστορίας. Δεν υπάρχει κανένας να σου το δώσει. Αφού εσύ ο ίδιος το αιτήθηκες. Ο κόσμος και έχει στοιχειώδη κοινή λογική. Αν το επιτρέψει ο Πρεδεντέρης, εάν δεν παρακολουθεί ο Πρεδεντέρη, αυθόρμητα λειτουργεί η κοινή λογική και τον βοηθάει να δρομολογηθεί. Εκεί που χαζεύει είναι στα μίντια. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παίζουμε με τον κόσμο των media. Και αν δεν ξέρουν τον τρόπο να βγουν στον κόσμο, είμαστε εμείς εδώ να τους βοηθήσουμε να βγουν προς τον κόσμο. Βεβαίως. Πάμε στο χεράκι, γεράκι. Εμείς είμαστε συνέχεια έξω και συνέχεια με τον κόσμο. Και ελπίζω πραγματικά, επειδή έχουμε και εμείς κάποιες πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα, ελπίζω να πάρουν και να έχουν το ανάστημα, γιατί κινδυνεύουμε. Και δεν κινδυνεύουν αυτοί, κινδυνεύει η χώρα. Να ξεκαθαρίσουμε και να θυμίσουμε ξανά. Το ΝΟΤΑΜ της Τουρκίας δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί κλιμάκωση. Η κλιμάκωση αυτή αναγκαστικά οδηγεί όχι απλά σε θερμό επεισόδιο, σε πολεμική σύραξη, αλλά βεβαίως με τα γνωστά χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει. Να το ξέρουμε αυτό. Και έγινε ακριβώς την εποχή όπου διαπίστωσαν ότι και η νέα ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι είπε και η προηγούμενη. Υποχωρεί στα τελεσίγραφα. Και στα τετελεσμένα. Διότι όταν σου λέει ο Ντράγκη, σου κόβω την κάνουλα και πέφτουν έξω οι τράπεζες, είναι τελεσμένο αυτό. Και έτσι πήγαινε να επιβάλλει τα δικά της τελεσμένα η Τουρκία και να δοκιμάσει αντοχές σε αυτά τα τελεσμένα της ελληνικής κυβέρνησης. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι, πάρα πολύ επικίνδυνο και ρισκοβόρο. Και λοιπόν, όποιος θέλει να το χρεωθεί, ας παραμείνει και μέσα. Ας παραμείνει και μέσα και ας λέει εγώ διαφωνώ νομίμως. Όποιος θέλει να το χρεωθεί αυτό το πράγμα. Πάντως ένα πράγμα να ξέρετε. Αν έρθει ο λαός στην εξουσία ή όταν έρθει ο λαός στην εξουσία, οποιοδήποτε είτε ψήφισε είτε de facto ανέχτηκε δανειακή σύμβαση οφείλει να λογοδοτήσει επί εσχάτη προδοσία και σφετερισμό εξουσίας σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούμε να πούμε στη διεθνή κοινότητα ότι αυτά καταργούνται. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Σύντροφοι ξεσύντροφοι θα το καθίσουν το σκαμί. Ψήφισε δεν ψήφισε θα καθίσουν το σκαμί. Και ας πει στη δικαιοσύνη που θα εξασφαλίσουμε ότι όντως θα είναι δικαιοσύνη και όχι βαλτή, ειδωτή ή οτιδήποτε αυτό έχουμε δει να συμβαίνει, να δικαιολογήσει τη στάση του στη δικαιοσύνη, δηλαδή στο λαό, ανοιχτά, δημόσια, σε δημόσια ακρόαση. Αλλά πρέπει να τον καθίσει το σκαμνί. Είναι υποχρέωσή σου. Αλλιώς δεν ανοίγει το δρόμο στο να πει, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, τελείωσε. Και ότι ως μηδέποτε γενόμενο για να προχωρήσει από μηδενική βάση.
Σωστό, σωστό. Και εδώ είναι ένα σημείο το οποίο ίσως σε ορισμένους μας διαφεύγει. Το μείζον είναι αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης. Είναι δηλαδή το, τη θέση σου απέναντι στο έθνος σου, στο λαό σου. Και το ελάσσον είναι η θέση σου απέναντι στην κομματική σου πειθαρχία ή στην κομματική νομιμότητα. Το να σε κακοχαρακτηρίσουν ότι πρόδωσε το κόμμα σου είναι μια μια ελάσσονος μεγέθους πράξη από το να σε πούν ότι πρόδωσες την ίδια σου την πατρίδα. Επομένως έχεις να διαλέξεις τι θες να κάνεις, έστω και με τη λογική αυτή, το ότι θα αισθανθείς ότι προδίδεις το κόμμα σου. Ωραίο. Έτσι αλλιώς προχωράμε στην, θα το δούμε στην πράξη, εδώ θα είμαστε άλλωστε. Κοινωνική πρόνοια είναι η υλοποίηση βασικών δικαιωμάτων που έχει η οικογένεια και ο άνθρωπος ανεξαρτήτως εισοδήματος ή κατάστασης. Για παράδειγμα, είναι κοινωνική πρόνοια το να πεις ότι το παιδί, όταν γεννηθεί ένα παιδί, προκειμένου να βοηθήσω την οικογένεια, να μπορεί να τη στηρίξω, να έχει τη δυνατότητα και το κίνητρο να κάνει και παιδιά αφενός, αλλά και αφετέρου να μην κατρακυλήσει το επίπεδό της, να επιδοτήσω το παιδί αυτό με 300 για παράδειγμα ευρώ. Τόσο είναι περίπου όσο υπολογίζεται αυτό το πράγμα. Και να το πούμε διαφορετικά. Πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή έχει η Ελλάδα, ανήλικα παιδιά? Πόσα? 2 εκατομμύρια. Πολλά λέω. Έτσι. Πάρα πολλά λέω. Είναι περίπου στο ένα, λίγο πάνω από τα ένα. Τέλος πάντων, δύο εγώ να σας πω. Τι κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό να δώσουμε 300 ευρώ από το πρώτο παιδί? Κάθε νέο παιδί που γεννιέται 300 ευρώ μέχρι την ενηλικίωσή του. Μέχρι την ενηλικίωσή του. Και αν συνεχίσει σπουδές, να συνεχιστεί η επιδότηση. Αυτό σημαίνει περίπου 600 εκατομμύρια το μήνα ή, να το δούμε έτσι, 7,2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και λοιπόν, πόσο κοστίζει η ιστορία των εργολάβων? Αυτή τη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να πληρώνουμε μεταβιβαστικές πληρωμές στο συνολικό λειτουργικό του κράτους, θα έπρεπε να είναι περίπου στα 14 με 15 δισεκατομμύρια, πληρώνουμε 22 και δεν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά. 22 δις. Και αυτά δεν είναι τα υπουργηλίκια, οι σύμβουλοι και τα κομματικά. Και τα κομματικά τέτοια, τα οποία τα εντάσσουν εξύπνου, πώς το λένε, συμπεριφερόμενοι έξυπνα, στα κονδύλια που είναι κατά κύριο λόγο η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Και ξέρετε τι θα δώσει, τι δυνατότητες και τι προοπτικές θα δώσει αυτό το πράγμα? Έχεις ένα παιδί, παίρνεις 300 ευρώ. Έχεις δύο παιδιά, 600 ευρώ. Και αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε εισόδημα για την οικογένεια και στήριξη για την οικογένεια. Βεβαίως δεν πρέπει να μείνει εκεί το κράτος, πρέπει να δημιουργήσει υποδομές από νηπιαγωγεία, από δυνατότητες εξόδου για την οικογένεια, δυνατότητα ελεύθερου χρόνου για να μπορεί να αξιοποιηθεί. Αλλά αυτά θέλουν χρόνο. Γιατί αύριο το πρωί να μην επιδοτήσεις την οικογένεια, έτσι? Και όσες οικογένειες δεν φτάσουν τα 5 χιλιάρικα που λέμε, που λέει η στατιστική υπηρεσία ότι χρειάζονται, έτσι, να το επιδοτήσεις επιπλέον. Αυτό δεν πρόκειται να κοστίσει παραπάνω από 12-15 δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά θα επιστραφούν τον επόμενο χρόνο με περισσότερα εισοδήματα λόγω των φόρων, λόγω του εισοδήματος που θα αυξηθούν όχι των αναξιοπαθούντων, των ανθρώπων δηλαδή που βρίσκονται σε ανάγκες, αλλά των ανθρώπων που θα δουλέψουν για καλύτερα μεροκάματα, στους μικρομεσαίους που θα αυξηθεί ο τζίρος και επιτέλους θα έχουν κέρδη, γιατί ταυτόχρονα θα τους παγώσει τις οφειλές προς την εφορία, θα τους παγώσει τις οφειλές προς τις τράπεζες, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να δούμε ποιος χρωστάει, τι χρωστάει επακριβώς και πώς πρέπει να πληρωθεί. Δεν καταλαβαίνω, για παράδειγμα, γιατί να μην εφαρμοστεί μια παλιά απόφαση του Αρείου Πάγου, αν θυμάμαι καλά, της δεκαετίας του 90, που προβλέπει ότι πάνω από το κεφάλαιο, 50%, πάνω από το 50 ή 60%, αν θυμάμαι καλά, πάνω από το αρχαιικό κεφάλαιο ενός δανείου να μην πληρώνει κανένας τίποτα. Γιατί πάνω από εκεί είναι το κογκλυφία. Και έτσι τι μπορούμε να κάνουμε? Να το εφαρμόσουμε σε όλα τα δάνεια. Πλήρωσες το κεφάλαιο και 60% επιπλέον, τελείωσες. Έχεις τελειώσει.
Εάν δεν το έχει πληρώσει, να δούμε πώς θα σε διευκολύνουμε να το πληρώσει. Εάν πραγματικά έχει και με τι όρους γίνεται. Για αυτόν όμως που το έχει πληρώσει και έχει πληρώσει και τα κερατιάτικα επιπλέον, τότε να δούμε με ποιον τρόπο να διευκολύνει η τράπεζα ώστε να το επιστραφούν τα λεφτά. Πώς θα επιστραφεί, μπορεί να μην μπορεί να στο επιστρέψει ρευστότητα άμεσα, αλλά μπορεί να στο επιστρέψει με αλληλόχρεο λογαριασμό χωρίς επιτοκιακή, χωρίς επιτοκιακή επιβάρυνση. Να στο διευκολύνει αυτό με χρηματοδοτικές ενέσεις στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να σου βρει τρόπους, δηλαδή να σε διευκολύνει για τα λεφτά και να σου επιστραφούν πίσω, ιδιαίτερα αν είσαι, αν έχεις μαγαζί, επιχείρηση ή μικρομεσαίος, είσαι μικρομεσαίος. Να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Γιατί να μην μπορούμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά? Τι το κακό έχουμε και πού θα δημιουργηθεί πρόβλημα? Στους τραπεζίτες? Να δημιουργηθεί, έχουμε οδοντίατρους. Έστω και μια εξαγωγή φτάνει. Αν είναι σάπιος, τάκ, τον βγάζουμε. Εγώ δεν ξέρω να τον αφήνουμε μέσα και να τον ρίχνουμε συνέχεια φορμόλι. Δεν ξέρω να γίνεται έτσι το πρόβλημα. Στην παρούσα φάση, Δημήτρη, η ελληνική οικονομία αντέχει για μια τέτοια κοινωνική πολιτική σε αυτό το μέγεθος το οποίο λες? Γιατί, γιατί φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή της ιεράρχησης, έτσι, των αναγκών, γιατί, της κοινωνίας. Δεν είναι παροχή αυτό. Δεν είναι παροχή αυτό. Αυτό είναι εισόδημα που μετατρέπεται σε τζίρο στην αγορά. Δίνει αγοραστική δύναμη. Είναι ένεση απευθείας και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί τον Ιανουάριο του 2015 να έχουμε δώσει 85 δισεκατομμύρια ολόκληρα σε έκτατη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Προσέξτε, τα 85 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν πουθενά. Τα επινόησε ο Ντράγκη, τα έφτιαξε με τον υπολογιστή, τα έδωσε στις τράπεζες, 85 δισεκατομμύρια. 85 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Τα έδωσε στις τράπεζες, τα οποία εξανεμίστηκαν, δεν πήγαν πουθενά στην οικονομία, δεν τα είδε πουθενά κανένας. 85 δισεκατομμύρια. Και τι έγινε? Για να είναι σίγουρος ο Ντράγκη ότι θα τα πάρει πίσω, δώσαμε σε εγγύηση 99 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών και τίτλους του ελληνικού δημοσίου. Για να είναι, για να είναι υπέγγυος, δηλαδή να, έχει δώσει την, να είναι εγγυητής αυτών των δανείων, αυτού του δάνειου. Ναι, ναι. Προς την τράπεζα, ποιος? Ο Έλληνας φορολογούμενος, ο Έλληνας καταθέτης και ο Έλληνας δανειολήπτης. Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνονται αυτά? Εγώ λέω το ανάποδο. Να μην δώσουμε 85 δισεκατομμύρια, να δώσουμε 15 δισεκατομμύρια σε εκείνους που τα χρειάζονται και που αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτά τα 15 δισεκατομμύρια θα μετατραπούν κατά κύριο λόγο σε τζίρο στις βασικές αγορές, σε αγορές βασικών αγαθών. Γιατί εκεί έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακριβώς. Και στήριξη του παιδιού. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην τα δώσουμε? Και εκεί να φροντίσουμε τον κύριο βάρος ή ο κύριος τζίρος να περάσει στη μικρή και μεσαία επιχείρηση. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Ενώ αντίθετα εδώ δίνουμε 85 δισεκατομμύρια και ξανεμίζονται. Το μόνο που μας μένει το χρέος. Σωστά. Τι πιο εγγυημένο ότι αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά από τη στιγμή που μιλάμε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, δηλαδή να περάσουν απλώς πάνω από το όριο της φτώχειας μια οικογένεια, έναν άνθρωπο. Έτσι, τι πιο εγγυημένο ότι αυτό δεν μπορεί ο άλλος να το κάνει επενδυτικό κεφάλαιο. Θα πάει ο άνθρωπος να πάρει το ψωμί του, θα πάει να πάρει τα αγαθά του. Θα για την οικογένειά του. Ακριβώς. Δεν πάει να κάνει δηλαδή κερδοσκοπία με αυτά τα. Δεν μπορεί να κάνει κερδοσκοπία με αυτά τα χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχω πει ότι με βάση τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας αυτό έχει μια υπεραπόδοση 4x4. Δηλαδή έχει πολλαπλασιαστεί 4. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτό το 4 σημαίνει ότι τα 15 δισεκατομμύρια γίνονται περίπου 60 δισεκατομμύρια εισόδημα για όλη την οικονομία. Δηλαδή είτε για τον εργαζόμενο, είτε για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, είτε για οποιονδήποτε άλλο ασχολείται στο κύκλωμα της οικονομίας. Αυτά τα 60 δισεκατομμύρια θα αποδώσουν φορολογικά έσοδα στο κράτος. Αυτά τα φορολογικά έσοδα του κράτους είναι ικανά να καλύψουν το προηγούμενο έλλειμμα. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τέλος πάντων τα πράγματα έχουν εξορθολογιστεί όσο πάρει να στο κάνει, που δεν είναι έτσι βεβαίως. Λοιπόν, και είναι αυτά έλλειμμα. Ακόμη και έλλειμμα, λέω, να είναι 15 δισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια, θα καλύπτει από τα επιπλέον φορολογικά έσοδα που βγαίνουν από το επιπλέον εισόδημα. Και όχι με συντελεστές σημερινούς, με συντελεστές στο μισό των σημερινών.
στο μισό των σημερινών. Γιατί? Γιατί πρέπει να ρίξει τους συντελεστές εκεί ακριβώς που άλλος έχει δυνατότητα να δώσει. Όχι να του κλέψεις το εισόδημα που του δίνεις. Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με απλούς συντελεστές, αν πέσει το 46% που αυτή τη στιγμή είναι η μέση επιβάρυνση μιας τριμελούς οικογένειας σε φορολογία, πέσει στο 25, στο 26, αυτός είναι ο μέσος όρος του ΟΣΑ, σας πληροφορώ. Δεν είναι τίποτα επαναστατικό μέτρο. Εάν πέσει εκεί, το εισόδημα από το επιπλέον εισόδημα, μάλλον τα φορολογικά έσοδα από το επιπλέον εισόδημα, είναι περίπου στα 12-13 δισεκατομμύρια για το κράτος. Είναι τόσο τρομερό, βεβαίως, θα μπορούμε, πρέπει και οφείλουμε να πάρουμε μια σειρά ακόμη μέτρα. Να πούμε δηλαδή ότι ό,τι αφορά βασικά είδη που εισάγονται, τέρμα. Όποιος θέλει να παράξει για την εσωτερική αγορά σε βασικά είδη, ας έρθει να φτιάξει εργοστάσιο εδώ να παράξει. Και κατά προτεραιότητα βεβαίως θα πρέπει να δοθεί στους Έλληνες επιχειρηματίες και κυρίως μικρομεσαίους βιοτεχνίες. Δεν θέλουμε εθνικούς πρωταθλητές σε αυτήν την χώρα. Για να μπορέσει να υπάρξει ανταγωνισμός. Διότι πώς να το κάνουμε, όσο μεγαλύτερο, όσο πιο δεσπόζουσα είναι μια επιχείρηση, ειδικά αν είναι πολυεθνική, τόσο λιγότερος είναι ανταγωνισμός. Για να το θέλουμε διαφορετικά, γίνεται μονοπωλιακός ο ανταγωνισμός, δηλαδή εξόντωση των ανταγωνιστών του. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ανταγωνισμό, θα πρέπει να βοηθήσουμε να επιβιώσει μικρή και μεσαία επιχείρηση. Γιατί αυτό μας εξασφαλίζει ποικιλία προϊόντων, μεγάλη κατανομή στην οικονομία και δεν συγκεντρώνονται όλα μόνο, αλλά και τις τοπικές οικονομίες. Η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επενδύει στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία από ό,τι πολυεθνική ή δεσπόζουσα επιχείρηση και ταυτόχρονα είναι πιο δεμένη με τους εγχώριους παραγωγούς και τους εγχώριους προμηθευτές. Γιατί να μην το κάνουμε? Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Τα αγαθά που χρειαζόμαστε αναγκαστικά απ' έξω, γιατί δεν τα έχουμε, είναι βιομηχανική τεχνολογία, δηλαδή βιομηχανικά μέσα, τα οποία θα χρειαστούμε να υποστηρίξουμε τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία μας, και τα καύσιμα. Ωραία ρε παιδιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να κλείσουμε μια συμφωνία με κάποια κράτη να τα πάρουμε? Με τον Μπαγκλαντές, εγώ σου λέω. Ή με την Ινδία. Γιατί εκεί πέρα είναι η βιομηχανική παραγωγή του κόσμου. Λες να μην έχουν τα κατάλληλα μηχανήματα ή οτιδήποτε. Εγώ σου λέω ότι μεταχειρισμένα τα αγοράζεις στην αρχή για να μπορέσεις να μπεις μπροστά. Πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες το καλοκαίρι, συζητούσαμε έναν μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος μεσολαβεί για την πώληση στην Ευρώπη μεταχειρισμένων μηχανημάτων οδοποιητικών και άλλων βιοτεχνικών από ιαπωνικές μεγάλες εταιρείες. Από την Kumatsu και όλα αυτά. Αυτή είναι κατά κύριο λόγο οδοποιητικά. Και μου έλεγε πανεύκολο. Δώσ' μου την εντολή, στα φέρω όλα. Και μάλιστα με συμφωνία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πακέτο συνεργασιών. Από το τι τουρισμό θέλω και πώς το υποστηρίζω μέχρι οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πόσο παλαβό είναι να καθόμαστε να σκεφτόμαστε με τους όρους που μας έχουν επιβάλει αυτοί. Είναι σαν να σου έχουν φορές κουκούλα, ας πούμε. Έτσι. Και σου λένε δεν υπάρχει φως. Και απαγορεύεται να βγάλεις την κουκούλα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει ο πολίτης ο οποίος ζει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν οι μονοπωλιακές ή οι ολιγοπωλιακές εταιρείες, ιδίως στα είδη τροφίμων ή κενδύσεων ακόμα, ας πούμε. Για που ένα. Εκεί ο μικρός μαγαζάτορας της γειτονιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Βέβαια. Και βλέποντας τη διαφορά κόστους και αξίας που έχουν τα προϊόντα από το υπερμάρκετ, να το πω έτσι, να μην πω κάποια ονομασία, και το τοπικό μπακάλι, να πούμε, της γειτονιάς, το μίνι μάρκετ της γειτονιάς, σου λέει ότι τα βρίσκω φτηνότερα σε αυτό το σούπερ μάρκετ το μεγάλο, το πολυεθνικό, που θα πάω και θα τα βρω πολύ φτηνότερα. Εκεί είναι που νομίζω ότι παίζει μια πολιτική η οποία την ακολουθεί για παράδειγμα η Ιταλία. Η Ιταλία λέει το εξής, ότι στον οικιστικό μου ιστό, αγαπητέ μου φίλε, δεν θα υπάρχουν αλυσίδες. Αν θες να φτιάξεις μεγάλα υπερ μάρκετ, ας πούμε, μαγαζιά έξω από τον οικιστικό ιστό, σε μια χιλιομετρική απόσταση συγκεκριμένη, περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν θέλεις, πήγαινε, πάρ' το αυτοκίνητό σου, πήγαινε εκεί πέρα, πώς θα το κάνεις αυτό, μια φορά τη βδομάδα. Μια φορά τη βδομάδα. Γιατί αυτό το πράγμα το κάνει? Για να μπορέσει να ζήσει το μικρό και μισό κατάστημα μέσα στην πόλη, που το επιτρέπει. Και εγώ έχω διαπιστώσει στην Ιταλία μικρά μαγαζιά, ακόμη και στους ιστορικούς ιστούς, οικιστικούς ιστούς των πόλεων της Ιταλίας, που ζουν οικογένειες. Ζουν οικογένειες από εκεί. Από, πώς να το πούμε, από μανάδικα, από μπακάλικα, από τα λεγόμενα mini market που λέμε εμείς. Πουλώντας πράγματα στοιχειώδους ανάγκης.
Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή να το πούμε διαφορετικά. Μπαίνοντας εγώ στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, πάλι στην Ιταλία, εντυπωσιάστηκα γιατί είχα την εικόνα το μεγάλο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, όπου είναι, πώς να το πούμε, όπου και να πας, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ και να πας, όπου και να πας στην Ελλάδα, είναι τα ίδια προϊόντα. Έτσι δεν είναι? Είναι των ίδιων εταιριών τα ίδια προϊόντα. Όμως εκεί είναι η διαφορά. Μέσα σε μια περιοχή όπως ήταν η Τοσκάνη, πηγαίνοντας από πόλη σε πόλη, σε διαφορετικά μεγάλα σούπερ μάρκετ που ήταν έξω από τον ιστό, από τον οικιστικό ιστό ή από τα χωριά, μπαίνοντας λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, έβλεπα το εξής καταπληκτικό. Ήταν τελείως διαφορετικά τα προϊόντα στο ράφι. Γιατί υπήρχε συγκεκριμένη νομοθεσία που δεν επέτρεπε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή στην αλυσίδα που εγκατάσταται εκεί, έστω και αν είναι αλυσίδα που καλύπτει ολόκληρη την Ιταλία, να μη βάζει ή κατά προτεραιότητα έπρεπε να βάζει τα τοπικά προϊόντα. Και επειδή εκεί πέρα σε κάθε χωριό υπάρχει συνεταιρισμός με τα ποιητήριο και οτιδήποτε που αφορά την άμεση παραγωγή του, συχνά και βιοτεχνίες, υπήρχαν πάντα τοπικά προϊόντα να μπουν. Και το υποχρεώνει ο νόμος. Μόνο συμπληρωματικά μπαίνουν τα μεγάλα προϊόντα. Και έτσι έβρισκες μια φοβερή ποικιλία και μπορούσε να υπάρχει ανταγωνισμός πηγαίνοντας από τη μια περιοχή στην άλλη, από το ένα χωριό στο άλλο, δηλαδή αποστάσεις αστείες. Έβρισκες διαφορετικό γάλα, διαφορετικό γιαούρτι, διαφορετική ποιότητα, ας πούμε, σε αγροτικά ή μεταποιημένα προϊόντα. Και λες, αυτός είναι ανταγωνισμός. Αυτός είναι ο πραγματικός ανταγωνισμός. Και σε επίπεδο ποιότητας και σε επίπεδο χαρακτήρα προϊόντος, αλλά και σε επίπεδο τιμής. Αυτά γιατί δεν μπορούν, τι είναι από τον πλανήτη Άρη? Τα κάνουν οι άλλοι. Δεν μας λένε ότι είναι Ευρωπαίοι? Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι στα καλά, όχι στα κακά? Δηλαδή ραγιάδες του κερατά να μας καβαλάνε όλοι. Να πάρουμε εκείνα που πραγματικά είναι αξιοποιήσιμα και να τα αξιοποιήσουμε για το καλό αυτού του τόπου. Όχι τα μοναζικά δικά τους. Γιατί είναι μοναζικά δικά τους εδώ πέρα. Μου έλεγε ένας κύριος σήμερα, που ήταν, πώς να το πούμε, μια εταιρεία η οποία έκανε διανομή στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μιας γερμανικής εταιρείας, τα προϊόντα που αφορούσαν τα, πώς να το πούμε, είδη καθαρισμού, πώς τον πέταξε έξω από την αγορά, ένα σύμπλεγμα συγκεκριμένων σούπερ μάρκετ, τα γνωστά σούπερ μάρκετ, μην τα λέμε, ναι. Τρία είναι, ναι. Ελέγχουν το 70% της αγοράς, λοιπόν, που συνεννοήθηκαν απευθείας με τον Γερμανό και τα πήρανε με τη γερμανική εταιρεία και τον πετάξαν έξω. Τον τσακίσανε και ολυθικά. Του πέσανε για από πάνω οι τράπεζες και οι εφορίες, το λιανίσανε, σαν τους γήπες, ας πούμε. Και εγώ λέω, γιατί αυτός ο Γερμανός να μου έρθει απ' έξω να μου διανύμει και να μου έρθει εδώ πέρα? Αν θες να κάνεις διανομή προϊόντος στην Ελλάδα, φτιάξε εδώ εργοστάσιο να το φτιάξεις. Αλλιώς δεν γουστάρω, φίλε μου. Δεν γουστάρω. Προτιμώ να έχω ελληνική βιοτεχνία, που ξέρω βιοτεχνίες που φτιάχνουν εξίσου καλά προϊόντα. Εδώ μπαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω μην το τριαβήξω την κουβέντα, αλλά μπαίνει ο ανταγωνισμός, ας πούμε, με τους Κινέζους, που εκεί έχουμε έναν ανταγωνισμό οικονομικό, έτσι, κόστους και κέρδους, που δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το προϊόν που κατασκευάζεται οπουδήποτε, υπάρχει ακόμα και στην Ελλάδα. Όμως, γιατί δεν περιέχεται στον ανταγωνισμό η ποιότητα και η ταχύτητα παράδοσης, αλλά και το κόστος χρήματος. Είναι στοιχεία κόστος που δεν διαμορφώνονται στην τιμή. Εντάξει, δεν συνυπολογίζει τον ανταγωνισμό, γι' αυτό και το κινέζικο προϊόν φαίνεται φθηνότερο. Εγώ δεν λέω ότι όλα τα κινέζικα προϊόντα πρέπει να απορριφθούν. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν υπάρχει λόγος να τα φτιάξεις εσύ εδώ, όταν συγκριτικά μπορείς να κλείσεις μια συμφωνία και να τα φέρνεις, αλλά με διαφορετικού τύπου συμφωνίες, καθαρά και ξάστερα, εκεί που πραγματικά τα συγκριτικά σου κόστη είναι πραγματικά χαμηλά και δεν σε ευνοεί εσένα να μπεις σε αυτή την ιστορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φτιάχνουμε 40.000 τάμπλετ διαφορετικά. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αυτό με συγχωρείτε δηλαδή. Ή σε μια αναπτυσσόμενη, γρήγορα αναπτυσσόμενη οικονομία, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούσαν να τα καλύψουν διαφορετικά. Από διαφορετικές δηλαδή, πηγές στο διεθνές εμπόριο. Mm-hmm. Αρκεί αυτή να είναι σε αμοιβαία αποφυλή βάση και όχι κάποιος οποιοσδήποτε έρχεται για να τα οικονομήσει. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν μπορεί να μου ρίχνεις ό,τι παράγεις. Όταν έρχεσαι και μου λες ότι εγώ θα σου φέρω μέλι, με συγχωρείς, φίλε μου. Ναι, εάν ας πούμε η δική σου αρχή πιστοποιήσει ότι το μέλι του είναι ισάξιο με το δικό σου, ισάξιο ως προς τα βασικά παραγωγικά στοιχεία, φέτο. Ας φέρουν μέλι αντίστοιχο με το ελληνικό και θα σου πω εγώ που θα είναι τιμές. Και στο κάτω αφής
κάλλιστα μπορούμε να βάλουμε κάτι που δεν το απαγορεύει ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου απαγορεύει το, τη δασμολογική προστασία. Mm-hmm. Έτσι, και μάλιστα τη μονομερή. Κάλλιστα όμως μπορεί να κάνουμε αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ και να λένε κάτι πολύ απλό. Οτιδήποτε παράγω έχει προτεραιότητα. Και μέχρι να εξαντληθεί η παραγωγή μου, δεν εισάγεται τίποτα. Αυτό ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου το δέχεται. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί εμείς δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και έτσι θα δώσεις και τη δυνατότητα να φτιαχτεί αυτή η ιστορία. Ή να πάμε στις τράπεζες που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να έχουμε μια τράπεζα, ένα τραπεζικό βραχείο, να το πούμε έτσι, ο οποίος να λειτουργεί όπως είναι το venture capital, όπως οι εταιρείες venture capital. Venture capital τι είναι οι εταιρείες? Είναι θεωρητικά πάντα μιλώντας, είναι ότι διαθέτουν τα κεφάλαια για να επενδυθούν σε καινούργιες ιδέες. Έχεις εσύ μια ωραία ιδέα, επιχειρηματική ιδέα. Εντάξει, πηγαίνεις σε αυτούς και αυτοί σου δίνουν τα κεφάλαια αν εκτιμήσουν ότι πραγματικά η ιδέα σου αξίζει τον κόπο και θα δώσει αποδόσεις κέρδους. Και κερδίζουν από την επιχείρηση. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το τι γίνεται στην πράξη είναι μια άλλη φιλοσοφία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ γιατί να μην έχω ένα κρατικό βραχείο να που να κάνει τραπεζικό βραχείο να που να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να πηγαίνεις εκεί πέρα και να τους λες, μάγκες, έχω αυτή την ιδέα, η οποία με βάση το business plan που φτιάχνω θα έχει αυτή την απόδοση σε αυτό το μεσοδιάστημα, με αυτή την ιστορία, καλύπτει αυτά τα, έχει αυτά τα σχετικά πλεονεκτήματα. Έχει να κάνει και με την δυνατότητα, ας πούμε, για παράδειγμα, προσθέτει θέσεις εργασίας, έχει προσθέτει μια αξία, ενισχύει, για παράδειγμα, την προβολή του ελληνικού πολιτισμού ή προστατεύει, για παράδειγμα, τον οικιστικό, πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον της χώρας και μια σειρά κοινωνικά κριτήρια. Γι' αυτό το θέλεις κρατικό τον τομέα αυτό. Ναι. Λοιπόν, και να σου πει, μπράβο μάγκα, πάρ' τα λεφτά, ξεκίνα και εγώ 50-50. Γιατί εσύ βάζεις τη δουλειά και την ιδέα, εγώ βάζω το κεφάλαιο. Άρα, μοιραστούμε το κέρδος 50-50. Από εκεί και πέρα, μπορείς να ξεκινήσεις και να δουλεύεις. Και προσέξτε τώρα, για αυτούς τους έξυπνους που λένε, τα μάγκα πολύ, αυτό είναι ωραίο, θα πάω να δώσω, take the money and run. Όχι. Το ταμείο της επιχείρησης, στο βαθμό που έχεις συνεισφέρει στο κεφάλαιο, θα υπάρχει στα χέρια του τραπεζικού βραχίωνα. Δηλαδή, όλη η λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης θα είναι στην τράπεζα. Για ευνόητους λόγους. Να ελέγχεις τι γίνεται και να ελέγχεις ταμιακά την επιχείρηση. Και αυτό και να είναι και διασφάλιση και για τον άλλον. Προκειμένου να μην ανοιχτεί, μην κάνει καμιά μαλακία, ας πούμε, στον δρόμο και όλα αυτά. Γιατί, εντάξει, είναι δύσκολο να παίξεις με έναν οργανωμένο φορέα. Γιατί να μην το κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο να καλύψεις και να ενισχύσεις την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα με κρατική υποστήριξη δημιουργική και όχι το κράτος να είναι ο σκουπιδιάρης του ιδιωτικού τομέα. Ό,τι σκουπίδι να το φορτώνει στο κράτος. Αντίθετα, το κράτος ευνοεί το να έχεις καινοτομικές λύσεις. Η καινοτομία, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα φτιάξει μπουτίκ μπειραρία επειδή γουστάρει να πηγαίνει ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω να κατεβαίνουν. Να κατεβαίνουν όλοι, πώς θα το πούμε, να κάνουμε τουρισμό πιο οικείο στην Ελλάδα, στην ιστορία της, στο οικιστικό και πολιτιστικό της περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον. Και έτσι να εξαλείψουμε τα χοντροειδή τερατουργήματα της Χούντας που ακόμη υπάρχουν ακόμη και σήμερα, όπως και αυτά τα άθλια κουραζιερόπλια που κινούνται και μόνο που το είναι, πώς θα το πούμε, ακόμη και οπτικά, ας πούμε, αυτά να καταργηθούν, οπτική ρύπανση. Να καταργηθούν και μαζί τους το all inclusive. Να ενισχυθεί το μικρό και το μεσαίο, αλλά με ιδιαιτερότητα, δηλαδή με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι πολύ πολύ ανεπτυγμένον σε υπηρεσίες, αλλά να είναι μικρό και μεσαίο. Όχι μαζικός τουρισμός, αλλά εξειδικευμένος ή όπως το λένε στο εξωτερικό, custom made. Ποιος υποστηρίζει αυτό το πράγμα? Ο ΕΟΤ. Που πρέπει να ξαναιδρυθεί, να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ως επιτελικός οργανισμός για όλα αυτά τα πράγματα, με υποστήριξη logistics στα πάντα που χρειάζεσαι, σε υπηρεσίες, και όχι απλά πάρε μια ταυτότητα, πλήρωσε το να πάρει μια ταυτότητα, να λες ότι είναι του ΕΟΤ, και ταυτόχρονα ως tour operator, δηλαδή αυτός που μπορεί να σου κλείνει τον κύριο όγκο των ξένων τουρίστων. Και το τρίτο βασικό στοιχείο είναι για να μπορέσεις να έχεις χαμηλά κόστη, σαν επιχειρηματίας του τουριστικού τομέα, να έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας να μπορεί να πηγαίνει διακοπές. Γιατί αυτή είναι η βάση
που θα μπορέσεις να ρίξεις τις τιμές στον τουρισμό και να είναι πραγματικά. Γιατί τότε θα έχεις τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Και όταν έχεις 12 μήνες το χρόνο, οποιοδήποτε επιχειρηματίας, όσο μικρός και να είναι, μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό ώστε οι αποδόσεις του να είναι συμφερτικές για τον ίδιο. Ενώ αν έχει μόνο 3 ή 4 μήνες για να βγάλει το χρονιάτικο εισόδημα, είναι αναγκασμένος να τεινάζει στον αέρα τις τιμές και να μην μπορεί να επιβιώσει απέναντι στα μεγαθύρια που του δημιουργούνται. Είναι τόσο δύσκολο να γίνουν αυτά. Τόσο δύσκολο. Εντάξει, υπάρχουν και νοοτροπίες. Είναι τόσο δύσκολο να τις χτυπήσουμε αυτές. Και δεν λέω αστυνομικά μέτρα κτλ. Αλλά αν οικοδομήσεις ένα τέτοιο πλαίσιο, πόσο θα επιβιώσουν οι νοοτροπίες αρπαχτής. Πόσο. Και φανταστείτε τον εργαζόμενο στους τομείς αυτούς, πόσο πιο ενδιαφέρον θα έχει όταν αυτός πλέον δεν θα είναι άνεργος το μισό χρόνο για να δουλεύει τον άλλο μισό. Αλλά θα είναι μόνιμα εργαζόμενος και αυτό θα το φροντίζει πάλι ο ΕΟΤ. Δηλαδή θέλω να πω με ένα σχεδιασμό απασχόλησης. Ποιος λειτουργεί αυτή την εποχή. Λειτουργεί ο θερινός τουρισμός. Όχι. Μπορεί να αναπτύσσεται κάποια άλλη μορφή. Και το πάμε τους εργαζόμενους εκεί χωρίς να μένουν άνεργοι. Όχι πως δεν θα καλύπτει την ανεργία, αλλά να περιορίσει πραγματικά τον κλάδο των τουριστικών επαγγελμάτων. Ναι. Εποχική ανεργία. Ώστε να εργάζεται ο κόσμος, να έχει προοπτική και να έχει δυνατότητες να αυξάνει το εισόδημά του. Να αυξάνει το εισόδημά του. Γιατί πρέπει να αυξάνει το εισόδημά του, όχι μόνο για τον αγοραστή. Γιατί η βασική ανατροφοδότηση που θα γίνεται στον τραπεζικό τομέα θα είναι οι καταθέσεις. Αν δεν έχεις ροπή προς αποταμίευση στον πληθυσμό, πώς διάλογο θα γίνεται αυτό στον τραπεζικό τομέα. Διαμέσου της χρηματοδότησης του κράτους ή σε οποιοδήποτε επενδυτές τύπου Σόρος, Μπάφετ και τα ρέστα, τα φιλαράκια του κύριου Βαρουφάκη δηλαδή. Εάν δεν υπάρχει ροπή προς αποταμίευση στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, και δεν λέω ροπή να τα κονομάμε, εννοώ οριακά ροπή προς αποταμίευση, που εδώ και πάνω από 15 χρόνια τώρα είναι αρνητική η ροπή προς αποταμίευση στο ελληνικό νοικοκυριό, εάν δεν έχουμε ροπή προς αποταμίευση, πού θα στηριχτεί το τραπεζικό σύστημα, αναγκαστικά ή σε επενδυτές κερδοσκόπου κεφαλαίου ή στον κρατικό κορβανά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να το σπάσουμε αυτό. Να γιατί χρειαζόμαστε αύξηση εισοδήματος. Να γιατί η πρώτη πράξη είναι αυτό. Και να γιατί, ρε παιδί μου, λέμε γιατί η φτώχεια με την κατάλληλη πολιτική μπορεί να αποτελέσει βάση, πώς το λένε, εκτείναξη ελληνικής οικονομίας. Γιατί ο κόσμος που είναι είτε είναι άνεργος ή έχει περιθωριοποιηθεί, γιατί τα 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια που λένε από αυτούς, ποιοι είναι αυτά τα 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια από αυτούς είναι οι άνεργοι, είναι ο κόσμος που έχει απογοητευτεί και δεν μπορεί να βρει δουλειά πλέον και δεν ξέρουμε και πώς ζει. Ζει από τις συντάξεις των παππούδων, των γιαγιάδων και όλο αυτόν τον τρόπο που γίνεται και υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αραιά και που, σύμφωνα με τη στατιστική είναι περίπου στο 16%, αλλά σίγουρα είναι παραπάνω, χτυπάει ένα μεροκάματο στη χάξη και στη φέξη. Αυτός ο κόσμος, αν στηριχτεί το εισόδημά του, εάν διαμορφώσει αυτό που λέγεται σαν ιδέα και το έχουν προτείνει πολλοί οικονομολόγοι στο εξής, δεν είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι the basic income concept, δηλαδή είναι η αντίληψη του βασικού εισοδήματος. Που σημαίνει τι, όλοι πρέπει να έχουν ένα βασικό εισόδημα που δεν θα τους επιτρέπει να πέσουν κάτω από το όριο φτώχειας. Ανεξαρτήτως κατάστασης. Αν βρίσκεις δουλειά, δεν έχεις δουλειά, το εισόδημά σου κτλ. Πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι υποχρέωση του κράτους. Αλλιώς γιατί να το κάνει το 8, τι να το κάνει το κράτος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, τι δημιουργώ. Δημιουργώ πολλαπλασιαστικές συνέπειες για την οικονομία μου. Γιατί δεν θα υπάρχουν περιθωριοποιημένα στρώματα και άρα. Εκτός από τις κοινωνικές παρενέργειες που έχει αυτό το πράγμα, εγκληματικότητες, ιστορίες, περιθωριοποίησης, κοινωνικός αποκλεισμός, όλα αυτά τα πράγματα, ταυτόχρονα δημιουργώ προϋποθέσεις ώστε τα περιθωριοποιημένα στρώματα να συνεισφέρουν στην οικονομία, έστω και σε επίπεδο τζίρου. Και έτσι τι γίνεται, να απορροφούνται ξανά από την οικονομία. Γιατί δημιουργώ πρόσθετο τζίρο στην οικονομία και προχωράω μπροστά. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με ανοιχτές αγορές. Έτσι, γιατί όσο πιο ανοιχτές αγορές είναι, τόσο πιο μονοπωλιακές είναι οι συνθήκες. Τόσο πιο δεσπόζουσες έχουμε επιχειρήσεις, τόσο πιο ενδοομιλικές κομπίνες γίνονται και όλα αυτή είναι η ιστορία. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τρία σούπερ μάρκετ, βρήκαν τον Γερμανό προμηθευτή, του λένε πέταξε τον αυτό στην άκρη, θα τα οικονομήσουμε εμείς. Αλλά αν ο Γερμανός προμηθευτής ήταν εδώ, έτσι, μπορεί να μην χρειαζόταν
κεντρικό διανομέα, αλλά σίγουρα θα στηριζόταν σε τοπικές επιχειρήσεις για να μπορείς να τις στηριχθείς. Εάν δεν επέτρεπες και στα σούπερ μάρκετ να κάνουν πολιτική με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είναι υποχρεωμένα να βάζουν τοπικά προϊόντα ή ντόπια προϊόντα στις προθήκες τους και μάλιστα με αυστηρούς όρους, έτσι ώστε να μην είναι στον οικιστικό, πώς το λένε, στον οικιστικό ιστό, τότε αλλάζουν άρδιντα πράγματα. Άρδιν. Δεν χρειαζόμαστε μεγάλες γιγαντιές επιχειρήσεις. Πώς να το κάνουμε δηλαδή αυτό? Να το ζωγραφίσω? Δεν χρειαζόμαστε. Η οικονομία παράγει γιγαντιές επιχειρήσεις γιατί υπάρχει το κυνήγι του κέρδους. Δεν παράγει εξ ανάγκης. Ειδικά σήμερα που η τεχνολογία και ο τρόπος καταμερισμού εργασίας έχει επιτρέψει στο να μην είναι απαραίτητο να συγκεντρώνεται τα πάντα κάτω την ίδια στέγη. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο όπως παλιά. Ναι. Να έχουμε μεγάλες βιομηχανίες. Δεν χρειάζεται. Έχει κοινωνικοποιηθεί τόσο πολύ η εργασία και ο καταμερισμός, ώστε και από το σπίτι σου ή αν θέλεις από ένα δίκτυο μικρών τομέων, δραστηριοτήτων κτλ., να έχεις μια τρομακτική επιχειρηματική επέκταση. Το κάνουν οι πολυεθνικές αυτό. Διαμέσου του factoring, του franchise και διαφορετικό, το outsourcing που λένε, όλα αυτά τι είναι? Η δυνατότητα να μπορούν να μέσω του δικτύου να απλώνονται χωρίς να συγκεντρώνουν τα πάντα κατά την ίδια στέγη. Γιατί αυτό να μην το αξιοποιήσεις υπέρ του κόσμου και να τα αφήνεις να τα αξιοποιούν πολυεθνικές ενάντια στην εργασία? Δεν το καταλαβαίνω. Και από πάνω να έχεις επιτελικές τράπεζες που παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου της συναλλαγής, είτε κεφαλαϊκή συναλλαγή είναι αυτή, είτε καθημερινή συναλλαγή στην οικονομία, που τι θα κάνουν με αυτόν τον τρόπο, θα είναι τα λογιστήρια της κοινωνίας. Βεβαίως, εφόσον είναι κρατικές, δημόσιες, έτσι, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Λογιστήρια της κοινωνίας. Ποιος μπορεί να κλέψει μετά? Κανένας. Εντάξει, κανένας, μην το απολυτοποιούμε, αλλά σίγουρα περιορίζεται δραστικά αυτό το πράγμα. Περιορίζεται δραστικά. Τώρα, τα μεγάλα έργα που λέμε, που χρειάζεται μια οικονομία που αφορά την ενέργεια, τις υποδομές, όλα αυτά. Αναλαμβάνει το κράτος. Γιατί είναι το μόνο που μπορεί να έχει και την οικονομική επιφάνεια, άρα και το επίπεδο παραγωγικότητας, άρα και τη δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων, ώστε να τα κάνει αυτά χωρίς να ενδιαφέρεται να αποσβέσει τα κεφαλαία του στον πρώτο-δεύτερο χρόνο, όπως τα έκανε με οποιοδήποτε ιδιώτης. Και αυτό ταυτόχρονα θα το εξασφάλιζε του κράτους επιπλέον έσοδα, χωρίς να είναι αναγκασμένο να βάζει χέρι συνέχεια στους φορολογούμενους. Δηλαδή, να πάμε σε μια ιδανική κατάσταση δημοσιονομικά, δηλαδή σε σχέση με το σήμερα, ναι, το οποίο μπορούμε να πάμε. Αν ξεκινήσουμε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη πενταετία μπορούμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο κατά 70% να έχει δημιουργημένα εισοδήματα από δική του κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα και μόνο το 30% να είναι η φορολογία, που βεβαίως μια φορολογία η οποία θα είναι δίκαιη, με φορολογική, στη βάση φορολογική ικανότητα κτλ. Για φανταστείτε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι απλά νούμερα. Άμα δούμε τα νούμερα, γίνονται με. Πώς το λένε, ξεκινώντας αύριο το πρωί. Το μόνο που χρειάζεται είναι η βούληση. Ο καθένας από εδώ, ρε παιδιά, να έχει ιδέα. Για φανταστείτε το. Να έχουμε έναν οργανισμό που να λειτουργεί πραγματικά σαν venture capital. Κάποτε το λέγανε ΤΒΑ, ήταν μια ιστορία χοντρή για να τα κονομάνε οι μεγάλοι μαζί με τους πολιτικούς. Αλλά σας λέω, μια venture capital εταιρεία, όπου θα έχει στελέχη εκεί μέσα που μπορούν έμπειρα και ικανά, που μπορούν να εκτιμήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο και να πει στον οποιονδήποτε έχει μια ιδέα. Σε οποιονδήποτε έχει μια ιδέα. Αρκεί αυτή η ιδέα να έχει σχέση με καινοτομία, παραγωγική ή τεχνολογική, πρώτα και κύρια, και να καλύπτει ένα πραγματικό έλλειμμα στην οικονομία. Πραγματικό έλλειμμα της οικονομίας. Δηλαδή, ένα κενό της αγοράς το οποίο δεν καλύπτεται διαφορετικά ή καλύπτεται μισαγόμενα. Αυτά τα απλά κριτήρια. Και ταυτόχρονα αυτό δίνει θέση εργασίας προς τα στοιχειώδη με τα οικονομικά. Ουρά θα γίνει, γιατί ξέρω πάρα πολύ κόσμο με εξαιρετικές ιδέες. Γιατί να μην μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή. Χωρίς όρια κεφαλαϊκής συνεισφοράς. Το όριο τοποθετείται από την ίδια την ιδέα. Από την ίδια ιδέα και την απόδοσή της. Σου δίνω μέχρι 100 χιλιάρικα. Τι πάνε να πει αυτά? Αυτό το σου δίνω μέχρι 100 χιλιάρικα είναι στην ουσία σου δίνω 100 χιλιάρικα να ψηφίσεις.
για να μην σε ελέγξουν ότι τα έκανες τα χιλιάρια και που τα φάγες. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό? Το κάνει η ανεπτυγμένη καπιταλιστική οικονομία. Το κάνει με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους για να ενισχύονται, για να ανανεώνεται, να το πούμε έτσι, το καπιταλιστικό δυναμικό της αγοράς. Γιατί να μην το κάνουμε όμως με όρους πραγματικά, όπου παρεμβαίνει το κράτος και διαμορφώνει συνθήκες πραγματικής οικονομίας. Με όρους κοινωνικού ελέγχου, εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Γιατί να μην το κάνεις? Και φαντάσου βέβαια σε μια τέτοια επιχείρηση, εφόσον το κράτος θα κρατάει, ο κρατικός οργανισμός θα κρατάει το ταμείο, φαντάσου τα εργατικά δικαιώματα. Ποιος θα τα πειράζει? Φαντάσου πώς θα ελέγχεται αυτή η επιχείρηση και πώς θα λειτουργεί. Και πόσο ικανοποιημένος θα είναι εκείνος ο άνθρωπος που έχει την ιδέα, που όχι μόνο θα προσπορίζεται κέρδη, αλλά θα βλέπει και θα αναλώνεται με την ιδέα του. Γιατί εγώ θέλω επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενοι. Δεν θέλω επενδυτές. Ο επενδυτής είναι παράσιτο. Στην πραγματικότητα είναι μια νεοφεουδαρχική εκδοχή του μονοπωλίου της γεωκτησίας. Όπως στη φεουδαρχία είχαμε το κεφάλαιο μέσα εισαγωγικά, το κύριο μέσο πλουτισμού, να το πούμε έτσι, ήταν η γεωκτησία, και άρα η κοινωνία πλήρωνε φόρο υποτέλειας στο γεωκτήμονα διαμέσου της γεωπροσόδου. Έτσι, στον επενδυτή σήμερα υπάρχει το μονοπόλιο του κεφαλαίου. Αυτός διαθέτει το μονοπόλιο του κεφαλαίου. Και έτσι η υπόλοιπη κοινωνία, ήταν κράτος, επιχείρηση ή νοικοκυριό, πληρώνει φόρο υποτέλειας στον κάτοχο του κεφαλαίου. Και τι είναι αυτός που κατέχει κεφάλαιο? Τι είναι αυτό? Παράσιτο. Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα, όταν το κράτος διαθέτει τα κεφάλαια? Και με όρους κοινωνικού ελέγχου και δημόσιας αναφοράς, δημόσιου χαρακτήρα δηλαδή. Λοιπόν, διατίθεται αυτά τα κεφάλαια. Είναι τόσο παλαβό αυτό το πράγμα. Και να το πω σε αυτούς τους γελίους που το παίζουν νεοφιλελεύθεροι, αυτό ξέρεις ποιος το έλεγε πρώτος? Από τους πρώτους, μάλλον, όχι πρώτος. Πέρα από τον Άνταμ Σμιθ. Το έλεγε και ένας από τους πολιτικούς ιδρυτές του φιλελευθερισμού της Δυτική, που είναι ο Μπενζαμίν Κωνσταν. Μόνο που δεν έφτανε η λογική του, λέγοντας ότι αυτός που κερδίζει από ομόλογα, είτε κρατικά είτε εταιρικά, δηλαδή μέσα από δανεισμό, είναι παράσιτο. Δημιουργεί συνθήκες όπου δεν τον νοιάζει η εθνική ή η καταστροφή, αρκεί να μπορεί να προσπορίζεται κέρδος. Αυτός δεν μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό καλό με κανένα τρόπο, έτσι έλεγε. Βεβαίως, επειδή ήταν κολλημένος και δογματικός με το ζήτημα της ιδιοκτησίας, ότι το βασικό και μέγιστο θέμα είναι η ιδιοκτησία, δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι το να του αφαιρέσει το δικαίωμα να κάνει αυτό το πράγμα είναι υποχρέωση της κοινωνίας. Γιατί αυτόν δεν υπήρχε κοινωνία. Υπήρχε μόνο το άτομο. Και αυτή είναι η μεγάλη, πώς το αξεπέραστο όριο του φιλελευθερισμού, που δεν μπόρεσε να το επιτρέψει να εξελιχθεί. Ή μάλλον εξελίχθηκε σε μαύρες καταστάσεις φασιστικού τύπου λογικές. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά η βασική αντίληψη των φιλελεύθερων τότε της εποχής είναι σωστή. Γιατί να δώσω το δικαίωμα να κυριαρχούν τα πιο παρασυντικά στρώματα, έτσι, της κεφαλαϊκής αγοράς? Για ποιο λόγο? Επειδή ελέγχουν τις ροές κεφαλαίων, μπορώ να δημιουργήσω και εγώ κεφάλαια σαν κράτος και να τα διαθέσω με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Και έτσι, αν το κράτος είναι δημοκρατικό, ελέγχεται το λαό, είναι πλήρως και ανοιχτό σε κάθε επίπεδο του, τότε πλέον έχουμε μια έκρηξη κοινωνικοποίησης της ίδιας οικονομίας. Έκρηξη, όχι απλά διαδικασία, έκρηξη κοινωνικοποίηση. Η ίδια κοινωνία πλέον είναι στα πράγματα. Έστω και αν αυτό το πράγμα μπορεί να εκφράσει με ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Εδώ είναι το ζήτημα ότι μιλάς στα πλαίσια ενός, να το πω έτσι, ελεγχόμενου κοινωνικά, αλλά αστικού πολιτεύματος. Δηλαδή, αυτό που έχουμε σήμερα, ακριβώς. Πάνω στο έδαφος που έχουμε σήμερα, μόνο που το φτάνουμε στα όρια του, δηλαδή το φτάνουμε εκεί που η ιστορία μας έχει δείξει ότι έχει τη δυνατότητα να μας πάει. Δηλαδή, μια δημοκρατία την οποία διεκδικήσανε οι λαοί και κατόρθωσαν πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία τους. Αυτά πράγματα εμείς στην Ελλάδα ούτε με κι άλλη τα είδαμε. Καλά, ναι. Έτσι. Και δεύτερον, μια οικονομία όπου τέλος πάντων υπήρχαν και ξέρουμε. Αυτά που λέω εγώ, για παράδειγμα, τα έχει σκεφτεί και ο Κέινς, και για να μπορέσει να τα τεκμηριώσει, πήγε στη Σοβιετική Ένωση της εποχής του για να μελετήσει στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας της εποχής από το 1923 έως το 1924,
όπου πραγματικά όποιος ξέρει και έχει τα άπαντα και, και είναι, θα δει τα εκπληκτική υλογραφία της εποχής και το πώς εισπράττει το κοινωνικό στοιχείο να συνδέσει με το ζήτημα της οικονομίας αγοράς. Τώρα από εκεί και πέρα που θα γίνει, θα το δούμε τότε. Εννοείται. Και με την εμπειρία που θα έχει ο λαός και τις δυνατότητες να αποχωρήσει μπροστά. Γιατί θα είναι άλλο το επίπεδό του, άλλες κατακτήσεις του και σε επίπεδο πολιτισμού, κουλτούρας, παιδείας και όλα αυτά τα πράγματα και θα ξέρει πώς να αποχωρήσει μπροστά. Θα έχει γευτεί τα αγαθά της ελευθερίας και έτσι θα μπορεί να ξέρει πώς οικοδομεί την ελευθερία στο διηνεκές. Ο δούλος δεν ξέρει τι σημαίνει ελευθερία και τη φοβάται. Φοβάται να σπάσει τα δεσμά του. Γι' αυτό και το, η μετάβαση από τη δουλοπαρικία ή τη δουλεία στην ελευθερία πάντα ήταν το πιο δύσκολο σημείο. Αλλά από τη στιγμή που γεύεσαι το τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος, πραγματικά ελεύθερος, κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, από εκεί και πέρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Όχι απλά να κατοχυρώσεις την ελευθερία, αλλά να ανοίξεις νέους δρόμους για την κοινωνική ελευθερία. Για την κοινωνική απελευθέρωση, όπως τα λέμε. Όπως λέγανε ακόμα από την εποχή των Γιακοβίνων. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε, και όλα τα λέω πρακτικά. Δεν, εντάξει, μην φιλοσοφήσουμε. Ναι, παιδί μου. Γιατί πρέπει να είμαστε παρασιτικού τύπου οικονομία, να σκεφτόμαστε τι έχουμε να πουλήσουμε. Για ποιο λόγο να το σκεφτόμαστε? Γιατί να πάμε? Πείτε μου ένα παράδειγμα οικονομίας ή χώρας η οποία σκέφτηκε έτσι και σήμερα να είναι ανεπτυγμένη και πολιτισμένη. Καμία. Όλοι λειτουργήσαν, πώς να το πούμε, δημιουργώντας εσωτερικούς όρους συσσόρευσης και ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ακόμη και χώρες που δεν είχαν και προσπάθησαν να αποκτήσουν, είτε με επεκτατισμό, είτε αξιοποιώντας τις εσωτερικές δυναμικές που είχαν. Γιατί εμείς να σκεφτόμαστε με όρους τι έχουμε να πουλήσουμε? Τη στιγμή που έχουμε και πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες χώρες. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Εάν μια χώρα μπορεί να γίνει η Νορβηγία του Νότου, είναι η Ελλάδα. Ακριβώς. Και καλύτερη από την Νορβηγία, γιατί και η Νορβηγία δεν βγάζει αυτά που βγάζει η Ελλάδα, ούτε έχει τις προϋποθέσεις. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Με βάση τους όρους παραγωγικότητας, άμα καθόσουμε κάτω και το μετρήσουμε να δούμε. Έχω κάνει μια παλιά μέτρηση με κάτι φίλους, ας πούμε, και συναδέλφους και όλα αυτά τα πράγματα. Ο μέσος Έλληνας σε συνθήκες γρήγορης οικονομικής ανόδου της παραγωγικότητας, γιατί για μένα αυτός είναι ο δείκτης, ναι. Όχι ναι. Με αξιακούς όρους, αλλά με φυσικούς όρους παραγωγικότητας εργασίας, έχει τη δυνατότητα να δουλεύει 4 ώρες την ημέρα επί 4 μέρες. Και να έχει αλματώδη άνοδο η οικονομία. Αρκεί να εμπλουτίζεται αυτό με καινοτομία, νέες τεχνολογίες, συνέχεια δηλαδή να εμπλουτίζονται αυτές οι ώρες. Χωρίς προβλήματα σε εισόδηματά του ή οτιδήποτε. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες φαντάσου τον ελεύθερο χρόνο που έχεις να καλύψεις. Που σήμερα, σύμφωνα με μέτρηση αξιοποίηση του χρόνου, ξέρεις πόσο είναι? Η στατιστική που έβγαλε προηγουμένως. 1,5 ώρα την ημέρα. Φρίκι. Κατά μέσον όρο. Και όλοι βέβαια ως κοινωνικοί επιστήμονες μπορούν να σου πούνε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξέλιξε μια κοινωνία εάν δεν κατοχυρώνει τις 8 ώρες ελεύθερο χρόνο. Yeah. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν ένα από τα πρώτα κοινωνικά αιτήματα που διατυπώθηκε ποτέ στην κοινωνία από το εργατικό κίνημα. Δεν διατύπωσε το αίτημα 8 ώρες εργασία. Όχι. Διατύπωσε το αίτημα των 3-8. Έτσι. 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερο χρόνο. Αυτό ήταν. Δεν ήταν 8 ώρες εργασία αποσιωπητικά. Που το έχουν μάθει τα πουλημένα τομάρια του συνδικαλισμού σήμερα. Ναι. Ήτανε 3-8. Εγώ θέλω 8 ώρες εργασία για να μπορέσω να έχω 8 ώρες ελεύθερο χρόνο και 8 ώρες αναπλήρωση της δύναμής μου, δηλαδή ανάπαυσης. Αυτό το μεγάλο κοινωνικό αίτημα, που είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής εξέλιξης και της κοινωνικής πρόοδου, ακόμη και στα ζώα. Λοιπόν, η μεταξέλιξη, ας πούμε, των ανθρωποειδών έχει αποδειχθεί ότι εξαρτάται από τον ελεύθερο χρόνο και όχι από την εργασία. Φυσικά. Λοιπόν. Είναι το βασικό ζητούμενο και σήμερα και οφείλει να είναι το ζητούμενο σήμερα. Αλλιώς πώς θα έχεις ανάπτυξη προσωπικότητας? Πώς θα έχεις, αντί να έχεις τους χλεχλέδες και τους ρεμπεσκέδες να κυριαρχούν, να έχεις ανθρώπους που πραγματικά έχουν τη ζωτικότητα εκείνη που να διεκδικούν, να μην επιτρέπουν τον οποιονδήποτε, να τους ξεγελάσει οτιδήποτε, να μπορούν να αυτομορφώνονται, να εξελίσσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, μέχρι τα βαθιά γεράματα να το έχουν αυτό το δικαίωμα. Και να δεις και πόσο ωραία
αντιμετωπίζετε το Αλτσχάιμερ και η άνοια, γιατί όλα αυτά είναι απόρρια της αδυναμίας να λειτουργήσει τούτο το πράγμα που του μας έβαλε όταν έβρεχε ο Θεούλης, το μυαλό. Το μυαλό. Και αν θέλεις, με βάση αυτό, έχεις και τη δυνατότητα να μειώσεις τα κόστη γύρανσης του πληθυσμού, που είναι γύρανση και χρηματοοικονομικά, αλλά και κοινωνικά. Αυτός που δουλεύει και αναπτύσσεται μέσα από τον ελεύθερο χρόνο του και κερδίζει έδαφος, δεν γερνάει ποτέ. Ούτε σαν άτομο, εννοώ σαν διάνοια, έτσι, σαν προσωπικότητα, αλλά ούτε και από την άποψη της φυσιολογίας του. Εκείνη, είναι το ελιξίριο αυτό. Εκείνη, Δημήτρη, είναι ένα στοιχείο όμως που πρέπει να κερδίσει μια κοινωνία, που έχει να κάνει, μιλάω για τον ελεύθερο χρόνο, όχι για την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως είναι ένα ζητούμενο, μιλάμε για την παιδεία. Μιλάμε δηλαδή για τον τρόπο που θα διαμορφώσει τις συνειδήσεις, τα πρότυπα και τον τρόπο ζωής των πολιτών του, ξεκινώντας από τη μικρή ηλικία, ώστε ο ελεύθερος χρόνος να μην αποτελεί χαμένο χρόνο ζωής, αλλά να αποτελεί παραγωγικό χρόνο πνεύματος. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να μιλάμε κάνεις. Με την τέχνη, με την κουλτούρα, με όλα αυτά. Για το φαντάζεσαι. Έτσι. Εκεί. Και εκεί είναι οι το κράτος πάλι. Οι που έχεις, ας πούμε, που πρέπει να σου παρέχει τις υποδομές, ένα πραγματικό κράτος, εδώ είναι η κοινωνική πολιτική. Και βέβαια τα πρώτα που πρέπει να φύγουν είναι τα κανάλια αυτά που υπάρχουν τώρα. Έτσι, τα οποία αποβλακώνουν κυριολεκτικά και εκφυλίζουν το μυαλό του ανθρώπου που τα παρακολουθεί. Πρέπει να αλλάξει τελείως η λογική και της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, τα πάντα. Να σπάσουν εταιρείες που λειτουργούν και να έχεις συνεχώς τόσο αυξανόμενη ποικιλία που να μην βαριέσαι ποτέ, ούτε εσύ ούτε στην αξιοποίηση της οικογένειάς σου. Δηλαδή, όποιος έχει παιδιά, ξέρω ότι έχει αναρωτηθεί τι να κάνω το Σαββατοκύριακο που μου μένει, αν μου μένει, που τώρα και αυτό είναι όνειρο. Τι να κάνω τα παιδιά μου, πού να τα πάω. Δεν έχω επιλογές. Ή έχω τετριμένες επιλογές. Για φαντάσου να έχεις τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσεις μέσα στα πλαίσια της χώρας σου, δίνοντάς σου μα έχεις αυτές τις δυνατότητες, πώς τον έστω Ιωνίς αυτή τη χώρα. Γιατί δηλαδή, θυμάμαι, διάβαζα ένα άνθρωπο από έναν καθηγητή αρχαιολόγο, ο οποίος έλεγε γιατί να μην υπάρχει μια, πώς να το πούμε, ένας τουρισμός δημοκρατίας. Να σε πηγαίνουν στα μέρη όπου πραγματικά αναπτύχθηκε και υπήρξε η δημοκρατία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Να μαθαίνεις από κοντά αυτό που λέμε παθηδογνωσία. Να τη μαθαίνεις και αυτό να τους φροντίσει συνολικά να σου δίνει τη δυνατότητα αυτό. Να είναι προσπελάσιμα όλα, να έχεις δυνατότητες, η μεταφορά να μην αποτελεί κόστος τέτοιο που είναι αναποτρεπτικό. Ναι, ναι. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην έχεις αυτή τη δυνατότητα. Να μην έχω εγώ τη δυνατότητα, ας πούμε, αν και την είχα σε μεγάλο βαθμό όσο ήταν πριν από την κρίση, αλλά τώρα δεν έχω, όπως και πάρα πολλές καλές οικογένειες, να μάθω τα παιδιά μου τι σημαίνει ο τόπος τους. Όχι μόνο η ιδιαίτερη πατρίδα, ολόκληρη η Ελλάδα τι είναι, ώστε να την αγαπήσουν σαν τόπο και έτσι αν χρειαστεί να την υπερασπιστούν μέχρι σε σκάτο. Να γιατί σήμερα ο μέσος Έλληνας δεν ξέρει τι να υπερασπιστεί. Ποιο, το φεντουτσίνο, πώς το λένε, την καφετέρια, το αυτοκίνητο με τα μπάσα μέσα, τι ακριβώς να υπερασπιστεί, όταν δεν ξέρει τι πάνε να του πάρουνε. Δεν έχει αντίληψη τι πάνε να του πάρουν. Τα πετρέλαια πάνε να του πάρουν. Τον κατοχό του, τον καιρό πάνε να του πάρουν. Μια από τις πιο όμορφες περιοχές του κόσμου πάνε να σου πάρουν. Αν μη τι άλλο, με μια τεράστια ιστορία. Που αν μη τι άλλο, αν και μόνο, πώς να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Έτυχε όταν τα παιδιά, προεκύπτανε τα παιδιά στην οικογένεια, έχω τέσσερα παιδιά, όταν ήταν στον πρώτο χρόνο, φροντίζαμε να υπάρχει κάποιος στο σπίτι, μια και δουλεύαμε όλοι, μέχρι όταν ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, φτάσει μια ηλικία, να μπορείς να τα πας στον παιδικό σταθμό. Συνήθως ήταν κλείνανε το πρώτο έτος, γιατί έτσι βλέπαμε και από εμπειρία κιόλας, αλλά έτσι μας είχαν πει, αλλά και από εμπειρία βλέπαμε ότι ήταν κατάλληλη ηλικία ώστε να πάει. Για να μπορείς να δείξεις τις ιώσεις, όλα αυτά, να ενσωματωθεί πιο εύκολα στην ομάδα κτλ. Έτσι λοιπόν, ένα από τα παιδιά μας είχε έρθει μια κοπέλα από τη Γεωργία. Τότε η καταστροφή που υπήρχε και όλα αυτά που ερχόντουσαν. Αυτή η κοπέλα λοιπόν κατέβηκε, την κατεβάσανε όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα, στην Ομόνια. Και ποτέ τρελά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Τρελά. Λοιπόν. Φυσικά στις εκδρομές που πηγαίναμε τότε σαν οικογένεια τα λοιπά ήταν μαζί μας πάντα.
Και όχι γιατί ήταν, πώς να το πούμε, δεν χρειαζόμαστε για το παιδί. Με υπαλληλική σχέση. Ήταν σαν φίλοι μας, ας πούμε. Και όταν πηγαίναμε, και επειδή μας είχε τσαντήσει κιόλας και η νοοτροπία, τι χώρα είναι αυτή που έχετε. Έτσι. Λοιπόν, να σου δείξουμε εμείς ποια είναι η Ελλάδα. Και όταν λοιπόν κατέβηκε, γιατί κατεβάσαμε πάνω, πήγαμε, μάλλον και τις κάνανε φοβερές εντύπωσες, μου το ότι πληρώναμε διόδια. Τρέλα. Ναι, ναι. Λέει, εμείς, λέει, άμα βάζανε διόδια, θα βγάζαμε τον πιστόλι, το δίκανα, ας πούμε, το σκοτώναμε αυτό και τελείωνε. Διόδια. Και το κράτος τι κάνει. Γιατί πληρώνει φόρους του κράτους. Έτσι μας έλεγε. Λοιπόν, που το λογικό, γιατί να έχεις νταβατζή στα διόδια, όταν έχεις το κράτος που πληρώνει φόρους. Λοιπόν, και όταν φτάσαμε λοιπόν στην Ολυμπία, που δεν χρειάστηκε να της πούμε ποια είναι η Ολυμπία, γιατί το έχει μάθει από το σχολείο. Όταν έφτασε στην Ολυμπία, και αφού βεβαίως περάσαμε διάφορα κάστρα, περιοχές, ιστορίες, ιστορικά πράγματα, συζητούσες από την νεότερη Ελλάδα και όλα αυτά, και φτάσαμε στην Ολυμπία, αυτή που τότε ήταν 24 χρονών κορίτσι, γυρίζει και μας λέει, τώρα μπορώ να πεθάνω. Είχε έρθει στην Ολυμπία. Μπορώ να πεθάνω. Φαντάζεσαι. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εδώ πληρώνουν 3.000 εισιτήριο για να έρθουν μονάχα να δουν την Ακρόπολη από τη Ιαπωνία, από την Κίνα, από απίθανα μέρη. Και εσύ να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Τι σημασία έχουν όλα αυτά. Έτσι. Για τον ίδιο τον εαυτό σου. Ο Λάγια μου λέγει ο Πέδρο, ότι μου λέει ακόμη και οι εκφράσεις των σύγχρονων Ελλήνων, οι μορφασμοί, οι, πώς το λένε, οι χειρονομίες, είναι από την αρχαιότητα. Υπάρχουν ακόμη αναφορές, ακόμη και στη μυθολογία για αυτά τα πράγματα. Και συζητάγαμε, ας πούμε, για την Μούτζα, πώς είχε προκύψει η Μούτζα, ας πούμε. Η Μούτζα είναι χαρακτηριστική ελληνική. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Και μου λέει, είναι χαρακτηριστικό, είναι στοιχείο που υπάρχει από την αρχαιότητα. Μάλιστα, μου έλεγε μια ιστορία ότι αυτός ήταν ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο απαξίωναν στην εποχή του Βυζαντίου όλες εκείνες, μάλλον, τις Μιχαλίδες. Έτσι, Μιχαλίδες. Όπου τι κάνανε, βάζαν στα χέρια τους μαύρα. Μουτζούρα, ναι. Μουτζούρα, ας πούμε, και τις πιάνανε. Αυτό και λέγεται μουτζα. Ναι. Τις πιάνανε αυτές για να τις αφήσουν. Επειδή όμως ήταν πολλοί κόσμος, δεν έφτανε ούτε στην καζάνα να βάλει το μαύρο, ούτε να φτάσει τη Μιχαλίδα. Οπότε έμεινε η μουτζα. Λοιπόν. Είναι απολύτως ελληνοπρεπής, πώς να το πούμε. Και δηλαδή δεν έχουμε κατανοήσει το ότι αυτό το πράγμα, αυτόν τον πολιτισμό που είναι ακόμη και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και έχουμε. Εγώ διάβαζα, ας πούμε, του Ανδριανού τα απομνημονεύματα και έλεγε ότι ήταν όταν στην Ελλάδα, ερχόταν στα νησιά, εδώ, τα νησιά κάτω, εδώ, ότι έγινα, και τα λοιπά. Και έλεγε, ας πούμε, στην Αίγινα, καθίσαμε σε μια ταβέρνα, χοντρικάτσι. Λέει, στην Αίγινα να φάμε φρέσκο ψάρι, εκπληκτικό ψάρι. Τι είναι αυτή η σαρδέλα που βγάζαν, τι. Και νόμιζε ότι ήταν. Ναι, τουριστικό οδηγό. Λοιπόν, θαυμάσια όλα, μόνο εκείνο το κακό. Ήταν τόσο όμορφα το τραπέζι με στη θάλασσα. Το θαλασσινό που ήταν φρέσκο, ναι, ναι, αυτά ναι. Τα πράγματα, και παρέβλεπες το μαύρο νύχι του παραγιού που σε σέρβιρε. Λέω, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Και στο λέγει ο αυτοκράτορα. Μιλάς για τον Αδριανό, τον αυτοκράτορα, ο οποίος είχε και το ιδίωμα να αντίνεται με την τόπια φορεσιά, ναι, ναι, ναι. Για να είναι incognito, ας πούμε. Ήταν ο αυτοκράτορας που έμεινε το λιγότερο στη Ρώμη. Δηλαδή, ναι, είχε γυρίσει όλη την αυτοκράτορα. Λοιπόν, και λάτρεψε τόσο πολύ την Ελλάδα, αυτήν την Ελλάδα. Που αν τη διαβάσεις δεν ήταν ούτε τα μνημεία της, ούτε η φιλοσοφία της, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά είναι η Ελλάδα που υπάρχει ακόμη και σήμερα. Αν διαβάσεις τον Ανδριανό, θα πιστεύεις και ξεχάσεις ποιος είναι αυτός και το πότε γράφτηκε και όλο αυτό το πράγμα, θα νομίζω ότι περιγράφεις τη σημερινή Ελλάδα. Και εμείς πάμε να τη χαρίσουμε, αν δεν την έχουμε χαρίσει. Είμαστε ή δεν είμαστε να μας περάσουν από σουβλί. Σαν το Διάκο. Και που στο κάτω-κάτω ο Διάκος έπεσε μαχόμενος. Πανάθεμά με. Λέω τόσο απλά πράγματα. Λοιπόν. Και τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Γιατί χάνουμε τον μπούσουλα. Χάνουμε τον μπούσουλα. Έχουμε μια κυβέρνηση που μας λέει ότι ακόμη το αυτονόητο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Γιατί θα χρειαστεί να συγκρουστούμε. Ναι, ρε παιδιά. Η ζωή προχωράει με συγκρούσεις. Ξέρετε καμιά πορεία στη ζωή, έστω και ατομική, που να μην περνάει μέσα από συγκρούσεις? Εσείς στη δουλειά σας δεν συγκρουστήκατε ποτέ?
για να καταφέρετε κάτι στη ζωή σας δεν συγκρουστήκατε ποτέ. Είναι στοιχείο ανάπτυξης, αν θέλετε, προόδου η σύγκρουση. Αν δεν υπάρχει σύγκρουση, μαραζώνει. Ακριβώς. Η ζωή και πεθαίνει. Λέει, αν είναι δυνατόν. Ναι, με βάση αυτή τη σύγκρουση την αένα συμμιλεύονται οι κοινωνίες, συμμιλεύονται οι λαοί, συμμιλεύονται και οι χαρακτήρες των ανθρώπων. Αναπτύσσονται. Ένας φίλος, λέει ο Οδυσσέας, ακούω όλες τις εκπομπές σας. Πραγματικά αναρωτιέμαι, κύριε Καζάκη, όλος αυτός ο αγώνας σας για να πείτε στον κόσμο το αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω, εκτός τα επιστημονικά νούμερα των μελετών που μπορεί να μην καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος, δεν καταλαβαίνει ότι μέρα με τη ημέρα γίνεται όλο και περισσότερο σκλάβος. Η ομοιρία αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι ο θάλαμος που οδηγεί στην καθολική σκλαβιά. Έλεος. Μα πόσο εγκεφαλικά ανάπηροι είναι αυτοί και όσοι από εμάς που μας κάνουν τους καμπόσους σε αυτόν τον τόπο. Σε ποια γλώσσα πρέπει να τους μιλήσετε επιτέλους για να καταλάβουν. Την άλλη φορά να μην λυπηθείς κανένα, να τους τα λες χυμά, να τους πεις ότι μόνο οι αλυσίδες από τα πόδια σας λείπουν για να έχουν τη σωστή εικόνα των σκλάβων. Δεν λυπάμαι κανέναν για αυτό που ζούμε σήμερα. Καλή δύναμη στον αγώνα. Λοιπόν, δυστυχώς όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος, είναι εξοικειωμένος με τα δεσμά του, δεν τα καταλαβαίνει, δεν έχει την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει και άλλη ζωή. Πολύ περισσότερο δεν έχει την αίσθηση ότι μπορεί αυτός να φτιάξει άλλη ζωή με τα χέρια του. Γι' αυτό και λέγαμε ποιος λαός ήταν εκείνος που ψήφιζε κόμματα, έστω και με το υπάρχον πολιτικό σύστημα που δεν ήταν αυτό που μας ικανοποιεί και μάλλον μας ικανοποιήσει και τότε, άσχετα το ότι. Αλλά φανταστείτε ένα λαό που ψήφισε το 81 κόμματα που του λέγανε θα φύγω από το ΝΑΤΟ, θα φύγω από την ΕΟΚ και θα του στείλω όλο στο διάλογο για να προκόψει η χώρα. Φανταστείτε αυτό το λαό που δεν φοβόταν να ψηφίσει αυτούς που λέγανε αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Χωρίς να είναι η ιδανική περίπτωση, παρόλα αυτά, πόσο απέχουμε από αυτό. Ναι, πόσο απέχουμε από αυτό. Βεβαίως, το πόσο χαμηλότερο προσδοκιών αυτά τα κόμματα που ψήφιζε τότε αποδείχθηκε στην πορεία. Γιατί στην πορεία τι αποδείχθηκε. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, αλλά το γεγονός ότι δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τον οποιονδήποτε. Ακριβώς. Πρέπει μόνος σου να μπεις μπροστά και μέσα από τη δράση, μέσα από τον αγώνα, να εκτιμάς αυτόν που όχι είναι. Έχει, πώς να το πούμε, την καλύτερη εικόνα ή τον πλασάρουν με την καλύτερη εικόνα, αλλά αυτόν που έχει την επιμονή, τη συνέπεια και τον τρόπο εκείνον να μπορείς μαζί του να φτιάξεις τη νέα ζωή. Διαφορετικά θα σε προδώσει όπως σε προδώσανε και νωρίτερα. Δυστυχώς ζούμε μια ανάλογη κατάσταση σήμερα. Δεν χρειάστηκε. Για σκεφτείτε λιγάκι, ρε παιδιά. Βρισκόμαστε στον 1,5 μήνα, σχεδόν 1,5 μήνα μετά τις εκλογές στις 25 Μαρτίου, στις 25 Ιανουαρίου. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν λέω εγώ να μην προκαταλάβω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αν και ξέρετε την άποψή μου, την έχω αναλύσει και δεν οφείλεται στο τι θέλει ή δεν θέλει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δεδομένα τα πλαίσια. Είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο αλυσοδεμένο χέρια-πόδια και να του λες κοίτα, πέτα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί καν να περπατήσει. Πώς να πετάξει. Και βεβαίως μπορεί να έχει όλη την καλή διάθεση να πετάξει ή να περπατήσει, αλλά άμα σε έχουν αλυσοδέσει και σου έχουν φορέσει και εκείνο που παλιά στα τρελάδικα λεγόταν ζουρλομανδίας, πώς να προχωρήσεις, πες μου. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Αλλά από την άλλη μεριά, δείτε καθυστέρηση 1,5 μήνας. Κανονικά μέσα σε αυτόν τον 1,5 μήνα, ξέρετε τι θα μπορούσε να γίνει. Σας περιγράψω και εγώ θα συνεχίσω σε αυτή την εκπομπή να λέω τι θα μπορούσε να έχει γίνει μέσα στον 1,5 μήνα. Ειλικρινά, και δεν θα μπορούσε κανένας να μας κάνει τίποτα. Κανένας τίποτα. Και στείλτε πιο πραγματικά να το συζητήσουμε δηλαδή, για να και το καταλάβουμε.